Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Νομίζω καταλάβατε όλοι τι κάνουμε. Θα βάλω βέβαια ένα πίνακα. Okay. Ελπίζω ο Φιλίμωνας, η Αθηνά, η Κυριακή, ο Ιωάννης, η Βασιλική να είναι εδώ. Για λόγους ευνόητους. Φαντάζομαι ότι είναι και οι άλλοι, βέβαια. Ωραία. Κυρία Βίκη, θα μας στείλεις το επόμενο ή θα μας αφήσεις έτσι? Παντελή, όταν μιλούσαμε για τους πόντιους δεν είχες πει τίποτα, αλλά μετά μου γράφεις. Τέλος πάντων, για τον πρωτομάστορα. Βίκη, εγώ δεν έχω ακόμα τίποτα, είναι λογικό? Όχι, γιατί εγώ το έστειλα. Okay, λοιπόν, πάμε. Άρα, ποιος διαβάζει αυτό, το 53-649? Εγώ, Κυριακή. Αν διαβάσεις το βιβλίο του Γεώργιου Κομνηνού, που εκδόθηκε το 1831, θα μάθεις ότι ο Δημήτριος δεν αναγνωρίστηκε μόνο από τον Λουί το 16ο, αλλά και από τον Μποναπάρτ, που θέλει να βοηθήσει τους Έλληνες που ζουν υπό τον ζυγό των Τούρκων. Έτσι, τον στέλνει στην Ελλάδα το 1797 για να προετοιμάσει την εξέγερση, αφού τον θεωρεί γνήσιο διάδοχο για τη βασιλεία της πατρίδας του. Αλλά μετά την εκστρατεία της Αιγύπτου, επιστρέφει για να γράψει το βιβλίο του «Voyage en Grec». Voyage en Grèce. Voyage en Grèce. Ο Λουίς 18ος τον έκανε Maréchal de Coup. Maréchal de Camp. Α, ωραία που το διαβάζουμε, γιατί δεν ξέρω ποιος το έγραψε αυτό. Maréchal de Camp είναι CAMP. Είναι το επίπεδο από ταξιέρχο και πάνω. Ενώ πέθανε το 1821. Άρα, θα μου πεις γιατί να ασχοληθούμε με αυτόν. Πρώτα απ' όλα, για όσους δεν το κατάλαβαν, είναι αυτός ο Κομνηνός που έχει γράψει το βιβλίο του, ας πούμε, «Voyage en Grèce», άρα είναι ταξίδι στην Ελλάδα. Άρα, από πού έρχεται αυτός? Αυτός έχει γεννηθεί Κορσική. Είναι λοιπόν από τους Κομνηνούς που είχαν πάει στη Μάνη. Το 1776 φεύγουν, πάνε στην Κορσική, δημιουργούν την Αποικία που τώρα ουσιαστικά έχει σχέση με την Καργκέζε. Από εκεί και πέρα γίνονται Γάλλοι όταν αυτό ενσωματώνονται. Μην ξεχνάτε ότι και ο Ναπολέοντας γεννήθηκε στην Κορσική. Γίνονται Γάλλοι από τη στιγμή που το ξεκινάμε ο Δημήτριος, εντάξει, ο Κομνηνός, τότε αυτός ζητάει από τον Λουδοβίκο τον 16ο να αναγνωριστεί το γενεαλογικό του δέντρο και γίνεται επίσημα και γι' αυτό έχει μια πατέντα που λέμε πατέντ. Στη συνέχεια έχει ενδιαφέρον γιατί ενώ είναι ο Λουδοβίκος ο 16ος, ο Μποναπάρτης, που δεν έχει γίνει ακόμα βέβαια Ναπολέον, τον αναγνωρίζει και επειδή αυτός προετοιμάζεται για να πάει στην Αίγυπτο, στο ενδιάμεσο, θεωρεί ότι είναι καλό να υπάρχει και μια βοήθεια για τους Έλληνες. Και αυτό το βλέπουμε και από την πλευρά των Ελλήνων, εκτός όταν έχετε βέβαια να κάνετε μεραγιάδες, που δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή μάλλον που έχουν καταλάβει αλλά θέλουν να τα παρουσιάσουν διαφορετικά, εφόσον οι άνθρωποι που θα ετοιμαστούν για να κάνουν στη συνέχεια, τώρα μιλάμε και για τον Ρίγα Φεραίο και για τους ανθρώπους που θα δημιουργήσουν το ξενοδοχείο που θα είναι πριν από τη φιλική εταιρεία, και αυτοί ποντάρουν πάνω σε αυτό, αλλά τελικά δεν γίνεται και σταματάει αυτή η βοήθεια. Ξαναμπαίνουμε. Βίκη, δεν το έχεις αλλάξει ακόμα, το Maréchal de Caen? Όχι. Okay. CAMP.
είναι ακριβώς πως λέμε κάμπος. Ε? Και θα τον στείλει στην Ελλάδα. Αυτό είναι απίστευτο. Άρα αυτός ο Κομνηνός, ο Δημήτριος, θα σταλεί από τον Βοναπάρτη στην Ελλάδα για να προετοιμάσει το έδαφος, άρα το 1797, να προετοιμάσει το έδαφος για την Εθνική Επανάσταση. Αυτός είπαμε ότι επιστρέφει, όχι δεν το είπαμε, α, τώρα το λέμε εμείς, επιστρέφει στη Γαλλία το 1800 και θα γράψει το βιβλίο του και πεθαίνει το 1821. Το 1821 είναι και η χρονιά που πεθαίνει και ο ίδιος ο Ναπολέοντας πια, που ήταν στην εξορία στην Αγία Ελένη. Άρα, κυρία Βί, κανονικά μας στείλει στο επόμενο τώρα. Έχετε κάποια ερώτηση? Πού είναι η κυρία Κέτη? Κέτη, ερώτηση, κάτι? Όχι, δάσκαλε, δεν έχω. Α, αυτό σου φάνηκε ξεκάθαρο? Ναι, τα είπατε πολύ αναλυτικά. Okay. Αλλά ένα άλλο πράγμα που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι επειδή μου το ρώτησε και ο Χριστόφορος, ο Χριστόφορος είναι εδώ κανονικά. Ο Χριστόφορος είναι το γνήσιο Χριστόφορο είναι στα γαλλικά, γιατί όπως καταλαβαίνεις εκείνη την εποχή αυτού του είδους βιβλίου το έκαναν σε τέτοια γλώσσα επειδή πολύ απλά ήταν στην γαλλική γαλλικό κράτος και έτσι ήταν και η Κομνηνή και από την πλευρά της Μασσαλίας κτλ. Άρα είναι ένα βιβλίο, όσοι είναι γαλλόφωνοι, κανονικά Βίκη σας το έστειλα ή το στείλατε ήδη κανονικά, έτσι γίνεται. Το είχαμε στείλει την προηγούμενη φορά. Μπράβο, ωραία. Άρα αυτό το έχετε τώρα, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Πάμε λοιπόν στο 54, δηλαδή εννοώ 53.654. Ωραία. Πάμε τώρα στην Διασπορά. Μετά την κατάκτηση της Τραπεζούντας, οι ευγενείς της Αυτοκρατορίας έκαναν μία νέα διακλάδωση. Πήγαν στο Φανάρι, στη Μολδαβία και στη Βλαχία. Έτσι επηρέασαν και την ιστορία της Ρουμανίας. Ενώ ο λαός χωρίστηκε στα δύο, αφού ένα μέρος έγινε μειονότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και άλλο αλλαξοποίησε για να μην έχει να πληρώσει το χαράτσι, δηλαδή το φόρο κατά των χριστιανών. Έτσι, όσοι κράτησαν την πίστη τους τόσους αιώνες και ουσιαστικά ακολούθησαν με το δικό τους τρόπο το παράδειγμα του Αγίου, άξιζαν ήδη περισσότερο από ό,τι πίστευαν οι ίδιοι. Όμως αυτό που θεωρούσαν φυσιολογικό ήταν μια πράξη αντίστασης. Δεν τους έκαψε το χαράτσι. Έτσι, οι απόγονοί τους είχαν μέσα τους αυτό το στοιχείο και καμία καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν τους γονάτισε όσους αιώνες και αν είχαν περάσει. Άρα, έχουμε βέβαια μερικά στοιχεία που είναι αναχρονικά, επειδή μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και την εποχή δεν υπάρχει. Έχει ενδιαφέρον που το χαράτς συνεχίζουμε να το χρησιμοποιούμε, Ιωάννη, στην Ελλάδα, εντάξει. Ναι. Και, δηλαδή, κανένας δεν βρέθηκε να πει, ρε παιδιά, να το λέμε απλώς φόρος. Όχι, εμείς εκεί να κολλήσουμε. Ευτυχώς που δεν έχουμε κρατήσει και ονομασίες των Ναζί, Ιωάννη. Δηλαδή, φαντάσου ότι αντί να λέμε το διοικητήριο, να λέμε δεν πάμε στην κομμαντατούρα. Αυτά εδώ είναι πραγματικά απαράδεκτα πράγματα. Κανονικά ο Κοραής έκανε κολοτούμπες. Ξαναέρχομαι λοιπόν στο θέμα της διακλάδωσης. Φανάρι, Μολδαβία και Βλαχία. Γιατί έχει σημασία, γιατί εδώ, Μολδοβλαχία, έχει ένα θέμα που θα έχει ενδιαφέρον στη συνέχεια, όπως το ξέρετε, και με την χάρτα. Δηλαδή, άμα είναι στυλ τους καμία χάρτα του Ρίγα Φεραίου, από αυτά που έχουμε μελετήσει. Θα έχει σχέση βέβαια με τον Ιψηλάντη κτλ. Και από την άλλη πλευρά, εδώ για να ξεκαθαρίσουμε, όταν μιλάμε για τους Πόντιους, είναι μερικοί που λοιπόν θα παραμείνουν κανονικά χριστιανοί και είναι άλλοι που είπαμε ότι θα αλλάξουν
για να μην έχουν να πληρώσουν το χαράτσι, άρα θα γίνουν μουσουλμάνοι. Τώρα, το γεγονός ότι αυτούς τους μουσουλμάνους, μερικοί τους ονομάζουν κρυπτοχριστιανούς, είναι πραγματικά ένα θέμα φαντασίωσης. Εντάξει. Άρα, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ή είσαι χριστιανός ή δεν είσαι. Κρυπτοχριστιανός δεν νομίζω να είναι θρησκεία. Είναι απλώς οφθαλμαπάτη. Εντάξει. Άρα, για να μην έχουμε να το συζητάμε αυτό, γιατί αλλιώς καταντάει κουραστικό. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτός που έχει πραγματικά αυτό το πνεύμα. Όταν έχεις περάσει σε αυτό το στάδιο, δεν το έχεις. Άρα λέω λοιπόν ότι αυτοί που έμειναν χριστιανοί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, Ιωάννη μου, αξίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουν. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι εσείς τώρα που παρακολουθείτε το μάθημα και αυτοί που το παρακολουθούν και μέσω διαδικτύου και είναι πόντι αυτής της κατηγορίας, δεν καταλαβαίνουν ότι οι δικοί τους έχουν κάνει ήδη μια πράξη αντίστασης. Γιατί όταν δεν δέχεσαι μια πράξη βαρβαρότητας και δεν σε κάμπτει, έκαμψε, όχι έκαψε, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη ένας πόντος αξίας. Έχει σημασία αυτό. Άρα έχουμε τους ανθρώπους που θα μείνουν επί τόπου και έχουμε τους ανθρώπους που θα λειτουργήσουν ως διασπορά. Και αυτή η διασπορά θα παράγει ένα έργο. Άρα σε αυτά τα τρία σημεία που είπαμε. Άρα τώρα, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, ειδικά με το θέμα της Εθνικής Επανάστασης, κανονικά μερικοί από εσάς, αυτοί που δεν έχουν διαβάσει ακόμα τι έχουμε γράψει, θα πρέπει να πούν, εντελώς τυχαία, αυτοί οι τραπεζούντοι πήγαν και σε περιοχές που μετά θα αρχίσει η Επανάσταση. Άρα, άμα το κοιτάξετε με αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε παθητικά, γιατί εδώ πάλι θα μιλήσουμε για ανθεκτικότητα ενεργητική, νομίζω ότι θα καταλάβετε σιγά σιγά ότι αυτοί που πήγαν εκεί δεν κάθισαν απλώς να περιμένουν, αλλά προετοίμασαν με έναν τρόπο, άμεσο ή έμεσο, θα το δούμε σιγά σιγά, τι θα γίνει μετά. Άρα, κυρία Βίκη, πάμε στο 55. Ωραία. Άρα, για την Παναγία Σουμελά. Μην μπερδεύεστε, εννοώ την Παναγία Σουμελά στα κατεχόμενα. Δεν εννοώ το αντίγραφό της, βέβαια, στην Μακεδονία. Και αυτό έχει σημασία, θα το δούμε, αλλά πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Παναγία Σουμελά. Ποιος διαβάζει την Παναγία Σουμελά? Εγώ. Το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελάς μέσω της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας απέκτησε άλλη έγκλη. Το μοναστήρι δεν βοηθήθηκε απλώς από τους αυτοκράτορες Αλέξιο III και Εμμανουήλ III. Ακόμα και οι αγιογραφίες μπορούν να το μαρτυρήσουν με την ομορφιά του. Αλλά ποιος ξέρει ποια είναι η προέλευσή τους όταν τις θαυμάζει ως προσκυνητής. Και όμως το μοναστήρι κατάφερε να διασχίσει τους αιώνες για να πει την αλήθεια για το βαθύ παρελθόν. Πρέπει όμως να υπάρχει και μια συνείδηση για να δει αυτό το φως της βαθιάς ιστορίας. Και δεν είναι ασβεστό νερό που θα καλύψει την ουσία. Άλλωστε και η εγκατάλειψη λόγω της συνθήκης της Λοζάνης του 1923 δεν άλλαξε το μήνυμα, αλλά χάλασε τις αγιογραφίες και αυτό είναι η επίπτωση της γενοκτονίας του 1919. Αυτό πρέπει να είναι κατανοητό σε όλους όσους παλεύουν για το Ποντιακό, γιατί έχει μεγάλο βάθος. Μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο, συγγνώμη. Το Ποντιακό έχει μεγάλο βάθος, απλώς θέλω να πούμε ότι είναι μεγαλύτερο. Άρα, μερικές ημερομηνίες που έρχονται σιγά-σιγά. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έχουμε βέβαια τη συνθήκη Λοζάνης. Θέλω να θυμάστε, και αυτό έχει σημασία, το λέω ειδικά για τους... ήθελα να σας πω κάτι, θα καταλάβετε πού το πάω τώρα. Άρα, τώρα αυτό είναι αφιερωμένο στους πόντιους και πόντιες μαθήτρες. Θέλω να σας πω το εξής.
οι Έλληνες του Πόντου, στον Πόντο, συμφωνούμε όλοι ότι λεγόντουσαν Έλληνες, με την έννοια των Ρωμιών, και δεν έλεγαν ότι ήταν Πόντοι. Όταν έφυγαν από τον Πόντο και έφτασαν στην Ελλάδα, τότε ονομάστηκαν Πόντοι γιατί ήταν από εκεί. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, οι πρώτοι που ήρθαν και μετά πέθαναν, τα παιδιά τους αυτά γεννήκαν στην Ελλάδα. Γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί τώρα, ας πούμε, Ιωάννη, πού είσαι για να σε χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα, επειδή ξέρω ότι αντέχεις. Ιωάννη, κανονικά εσύ λες ότι είσαι Πόντιος, έτσι γίνεται. Ναι. Αλλά δεν έχει πλάκα ότι στην πραγματικότητα, άμα το σκεφτείς, δεν μπορείς να είσαι Πόντιος, γιατί δεν γεννήθηκες στον Πόντο. Είσαι ποντιακής καταγωγής. Ποιο είναι τώρα το αστείο? Εσύ τώρα είσαι Έλληνας, όπως ήταν οι πιο παλιοί Πόντιοι που στον Πόντο ήταν Έλληνες. Το σκεφτεί ποτέ έτσι? Ότι έχουμε μια επαναφορά. Δηλαδή, στον Πόντο λέγονται Έλληνες. Μετά, στην Ελλάδα λέγονται Πόντιοι. Κοιτάξτε τα γράμματα. Μετά, αυτοί που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και δεν έχουν γεννηθεί στον Πόντο, συνεχίζουν να λένε ότι είναι Πόντιοι, επειδή έχουν ποντιακή καταγωγή. Ιωάννη, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι με αγάπη, δεν είναι για να κάνουμε κάποια κριτική, είναι αντιθέτως για να αναδείξουμε ένα φαινόμενο στο οποίο δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Και λέω, αυτοί εδώ οι Πόντιοι, που δεν είναι πια γεννημένοι στον Πόντο, είναι απλώς Έλληνες. Και γιατί είναι αστείο? Γιατί είναι ακριβώς η ίδια ονομασία που είχαν οι πρώτοι. Άρα, όταν λέτε ότι είστε Πόντιοι, Ιωάννη, όταν λες ότι είστε Πόντιος, εννοείς, ας πούμε, ότι είσαι Πόντιος επειδή οι δικοί σου έφυγαν από τον Πόντο? Ναι. Εννοείς ότι σε κάποια φάση κάποιος έφυγε λίγο πριν, λίγο μετά, σε σχέση με την γενοτονία και μετά και με την ανταλλαγή? Ναι. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ ότι έχεις δικαίωμα να λέγεσαι Έλληνας ακριβώς όπως ονομαζόταν μεταξύ τους οι Έλληνες στον Πόντο? Γιατί αυτό εδώ, που βλέπετε εδώ, αυτό είναι μια παρένθεση που οφείλεται σε τι, Ιωάννη? Ιωάννη, έπαθε σοκ? Όχι, όχι. Εγώ ήμουνα υπέγραφα, Γιάννης ο Πόντιος, δεν είχα θέματα. Ήταν λόγω του αυτού που έχετε πει. Ότι... Όχι, είναι λόγω λογιοκτονίας. Ναι, και ότι μετά δεν θέλανε εδώ να λένε ότι είναι Πόντι. Όχι, 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 όχι. Για να είστε αυτό. Δεν κατάλαβες. Καμία σχέση. Δεν μιλάω για αυτούς που ντρεπόταν. Μιλάω κανονικά. Ο άνθρωπος που ξέρει ότι είναι από ποντιακή καταγωγή κτλ. Εγώ ξαναλέω. Δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτή η ονομασία προέρχεται από την επίπτωση της γενοτονίας. Άρα, να το ξαναθέσω, να το βάλω με χρυσά γράμματα. Ρωτάω τώρα. Ιωάννη, πες ότι έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις με τον Αλέξιο τον Τρίτο. Λέμε τώρα. Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Εντάξει, έτοιμος? Θα δείξω αν είσαι έτοιμος. Ναι, ναι. Ωραία, θα του πεις καλημέρα, Αλέξη, Τρίτε, είμαι Πόντιος? Όχι. Δεν έχει πλάκα. Δηλαδή, μόνο με τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας εκεί θα μαζευτείς και θα ξανασκεφτείς τι είσαι πραγματικά. Ενώ με όλους τους άλλους που μπορεί να είναι και ηλίθιοι, εκεί πέρα τους λες ξεκάθαρο ότι είσαι Πόντιος. Ρωτάω, δηλαδή σε ποιον λες την αλήθεια τότε? Μήπως σας μπέρδεψα? Όχι, εγώ το Πόντιος το χρησιμοποιούσα όπως λέγανε Κρητικός, Κύπριος. Ναι, αλλά πες ωραία, πάρε τον Κρητικό. Εντάξει, πες τώρα ότι, πού είναι, ο Γιώργος, ο Ευστάθιος. Ωραία, πες ότι έχουν τώρα παιδιά που δεν γεννιούνται στην Κρήτη. Και γεννιούνται, ξέρω εγώ, στη Θράκη. Θα πούνε ότι είναι Κρητικοί? Θα πούνε ότι είναι Έλληνες.
Ότι είναι Έλληνες, είναι Έλληνες. Αυτό εδώ σε θέλω. Θέλω να σου πω ότι μερικές φορές η καταγωγή σου είναι απλώς επειδή μετακόμισε η οικογένειά σου και γεννήθηκε αλλού. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Είναι ότι αυτή η μετακίνηση δεν έγινε θελημένα. Ακόμα και όταν, ας πούμε, οι λεγόμενοι πόντοι που είναι στη Μάνη και πάνε στην Κορσική, δεν πάνε θελημένα. Πάνε λόγω τουρκοκρατίας. Και προσπαθούν να σωθούν όλοι και γι' αυτό φεύγουν μαζικά. Ξαναλέω, μερικές φορές αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβετε γιατί ονομάζεστε έτσι. Άρα, ξαναλέω, με το παράδειγμα ας πούμε του Κρητικού, ο Κρητικός είναι αυτός που γεννήθηκε στην Κρήτη. Ωραία. Ο Κρητικός που έχει γεννηθεί αλλού, συνεχίζει να λέει ότι είναι Κρητικός, ενώ ας πούμε έχει γεννηθεί Αλεξανδρούπολη. Έχει δικαίωμα. Δεν λέμε ότι δεν έχει κρητική καταγωγή, αλλά ρωτάω. Σε έναν Κρητικό που είναι από την Κρήτη, θα πει ότι είναι Κρητικός, και όταν ο άλλος του πει από πού είσαι, ρε, θα πει από την Αλεξανδρούπολη, που βέβαια είναι μια πολύ γνωστή στην Κρήτη. Έτσι δεν είναι. Άρα, Ιωάννη, εσύ γεννήθηκες Αθήνα? Ναι. Ωραία. Ξέρεις, είναι πιο πιθανό, ας πούμε, να είχες γεννηθεί, ξέρω εγώ τώρα, στην Κριμαία και να σε έβλεπε ο αυτοκράτορας και να σου λέει, α, ναι, εσύ είσαι Πόντιος. Ενώ βέβαια εκεί δεν θα τολμούσε να το πεις, θα έχει και αυτό πλάκα. Γιατί πότε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ήταν στην Αθήνα? Άρα, το ξαναλέω αυτό, γιατί κανονικά εδώ βλέπω ότι σας προβληματίζει. Ιωάννη, με ξάφνιασες, γιατί δεν νόμιζα θα σε προβληματίσει και εσένα. Θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, τώρα σε έβαλα να μιλήσει με τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, ωραία. Θα είχε πλάκα να μιλήσεις με τον Λέμκιν. Θα είχε πλάκα να μιλήσεις με τον Βίλσον. Μπορεί να είναι πιο εύκολο, στο τσάκ. Δεν τους πρόλαβες, αλλά... Ρωτάω, ας πούμε, στον Λέμκινς και στον Βίλσον θα του είχες πει ότι είσαι Πόντιος Αθήνας? Όχι, όχι. Α, άρα τελικά με τρία πρόσωπα που θεωρώ σημαντικά, όπως ο αυτοκράτορας Τραπεζούντας, όπως ο Λέμκιν και όπως ο Βίλσον, είναι στα μόνα που δεν θα είχες πει ότι είσαι Πόντιος. Δεν έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείς ορθολογικά. Τι προσπαθώ να σας πω? Προσπαθώ να σας πω ότι άμα κάποιος λέει, ας πούμε, εγώ είμαι τραπεζούντιος και εννοεί και από την αυτοκρατορία Τραπεζούντας, δεν έχει σχέση με την γενοτονία. Είναι πριν. Άρα θέλω να πω, δεν σας ονόμασταν ποτέ τραπεζούντι ή κερασούντι ή ό,τι θέλεις. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι το εξής. Φανταστείτε τώρα, θα σας το πω. Θα πάρουμε κάτι που να μην έχει κανένα ποντιακό στοιχείο, έτσι να μην μπερδεύεστε. Ας πούμε ότι είστε Αμερικανοί, ότι γεννηθήκατε στο Βιετνάμ και μετά τα παιδιά σας γεννήθηκαν Αμερική. Αφού γεννηθήκατε στο Βιετνάμ, έχετε δικαίωμα να πείτε ότι είστε Βιετναμέζος? Ναι. Έχετε δικαίωμα να πείτε ότι έχετε αμερικανική καταγωγή? Ναι. Έχει δικαίωμα το παιδί σας να πει ότι είναι Αμερικανός? Ναι. Έχει δικαίωμα το παιδί σας να πει ότι είναι Βιετναμέζης καταγωγή? Όχι. Δεν έχει πλάκα. Είναι το ενδιάμεσο, δάσκαλε. Ακριβώς. Είναι το ενδιάμεσο και αυτό το ενδιάμεσο, όταν θεωρείς ότι είναι η αρχή της ταυτοποίησής σου, π.χ., σου δίνω ένα άλλο παράδειγμα, λες, ας πούμε, ότι είσαι Παλινοστούντας. Εντάξει. Παλινοστούντας από πού? Δηλαδή, ήσουν στην Ελλάδα, πήγες αλλού και ξαναεπέστρεψες? Γιατί κανονικά, εσύ δεν είσαι του Πάλι, είσαι απλώς της επιστροφής από κάποιον άλλον. Δεν σας λέω τώρα με τους Ρωσοπόντιους, ακόμα χειρότερο, που δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Και ποιο είναι το χειρότερο και το χυδαίο? Αυτοί που λένε Ρωσοπόντιους σε Πόντιους, πολύ συχνά είναι κάποιοι που θα τους λέγαν άλλοι Τουρκοπόντιοι ή Οθωμανοπόντιοι ή οποιαδήποτε άλλη σαβούρα που έχουν επινοήσει οι Ραγιάδες. Και ρωτάω, γιατί αυτή η διαφοροποίηση?
Δηλαδή, επειδή υπήρχε ποτέ και δεν το ξέρουμε η Ρωσία στον πόντο, ας πούμε, έχετε ακούσει ποτέ Γεωργιανόπόντιος, Αρμενοπόντιος. Όλα αυτά εδώ είναι επειδή τα έχουμε στο μυαλό μας, επειδή το σήμα κατά τεθέν είναι το 1919. Και γι' αυτό, όπως για το 1461, δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι ούτως ή άλλως αρχίζουμε από το 1204. Αρχίζουμε βέβαια και πιο νωρίς, επειδή μιλάμε για την αρχαιότητα. Αλλά λέω, γιατί ονομαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο μόνο και μόνο για να πούμε ότι είμαστε θύματα της γενοκτονίας? Ας πούμε, ένας αυτοκράτορας της Τραπεζούντας θα ένιωθε ότι είναι θύμα γενοκτονίας? Θα ένιωθε ότι είναι θύμα άλωσης, ας πούμε, από τους τελευταίους για το 1461. Π.χ. ο Δαβίδ, ο δεύτερος. Και τους προηγούμενους θα ένιωθε ότι είναι απλώς από την Τραπεζούντα. Αυτό εδώ θα το ξανασυζητήσουμε και σε άλλα κεφάλαια μέσα σε αυτό το βιβλίο, διότι είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτείτε, ότι πώς ένα ενδιάμεσο σας χαρακτηρίζει χωρίς να σας χαρακτηρίζει η πηγή. Άρα, πάμε στο φως. Ιωάννη, είμαστε εντάξει, το πιάσες όλο ή χάθηκες? Όχι ακριβώς. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, είναι λάθος να λέμε ότι είναι... ότι, ας πούμε, ναι, ότι είμαι πόντιος, είναι λάθος. Και βέβαια είναι λάθος, γιατί είσαι ποντιακής καταγωγής. Καλά, ναι. Και Έλληνα, ναι, Έλληνας. Ότι είσαι Έλληνας είναι σίγουρο. Άρα ξαναλέω, άμα ας πούμε το πόντιος για σένα είναι γεωγραφικός προσδιορισμός, ναι, τότε είσαι Αθηναίος, ρε φίλε. Ναι. Αν όμως έχει σχέση με την ιστορία της οικογένειάς σου, ρωτάω, την ιστορία της οικογένειάς σου πότε τη σταματάς? Ή μάλλον, μήπως την αρχίζεις μόνο μετά τη γενοκτονία? Θα στο θέσω αλλιώς, Ιωάννη, για να είναι πιο απλό. Είσαι γενοκτονημένος? Όχι. Γιατί? Είμαι επιζώντας. Εσύ είσαι επιζώντας. Απόγονος. Απόγονος επιζώντας. Α, είδες, πουλάκι μου. Εδώ το πιάσεις αμέσως. Βλέπεις τη διαφορά? Ναι. Εσύ λοιπόν είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα συνέδριο και λες, εγώ είμαι επιζώντας. Θα σου πούν, μας δουλεύεις. Το 1919 δεν ζούσες. Και θα πεις, εννοώ απόγονος επιζώντων. Το δέχομαι. Άμα πεις, ας πούμε, ότι είσαι απόγονος ποντίων, θα έχει κάποιο νόημα. Αλλά ποιο είναι το αστείο? Είναι ότι άμα πας σιγά σιγά προς το πίσω, είσαι απλώς απόγονος Ελλήνων. Ναι. Αυτό που μας ενώνει δεν είναι το ποντιακό, είναι το ελληνικό. Ναι, το ελληνικό, το ρωμαϊκό κτλ. Και μάλιστα, Ιωάννη, είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί αν θυμάσαι καλά, τώρα στα κατεχόμενα, δεν λένε ποντιακά, λένε ρωμαϊκά. Ναι. Δηλαδή, οι Έλληνες στην Ελλάδα μιλάνε ποντιακά και αυτοί που είναι στον πόντο μιλάνε ρωμαϊκά. Ενώ βέβαια είναι η ίδια γλώσσα, υποτίθεται. Δεν είναι ακριβώς, εντάξει, υπάρχουν διαφορές, γιατί έχουν γίνει και επιρροές. Είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι Αρμένοι. Ας πούμε, το ξαναλέω, Ιωάννη, για να είναι πιο ξεκάθαρο. Συναντάς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αθήνα, εντάξει. Και σου λέει, είμαι Αρμένης. Του λες, τι θα του πεις? Δεν θα του πεις από πού κατάγεσαι? Ναι, αρμενική καταγωγή ή έχεις γεννηθεί εκεί? Οκ, μπράβο, βλέπεις, ωραία. Ποιο είναι το πιο ωραίο? Άμα είναι αρμενική καταγωγή, μετά σιγά σιγά θα το ξεχάσεις. Άμα είναι πραγματικά από εκεί, θα τον πεις απλώς Αρμένιο και τότε θα πεις, τι γεννηθεί στην Αθήνα? Επιμένω πάλι, γιατί βλέπω από το ύφος σας ότι δεν είναι τόσο κατανοητό. Ας πούμε ότι συναντάς, πάμε στους Κύπριους τώρα. Λες, ας πούμε, είμαι Κερινιώτης. Εντάξει. Αυτό τώρα για σένα, Ιωάννη, όταν κάποιος Κύπριος σου λέει ότι είναι Κερινιώτης, τι καταλαβαίνεις? Ότι γεννήθηκε εκεί. Κερίνια.
Α, Ιωάννη, γιατί αυτό, γιατί αυτό. Γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κεριμιώτικης καταγωγής. Άρα, π.χ. η προκοπία είναι κεριμιώτισσα. Μάλιστα, ακόμα και η προκοπία το λέει με λανθασμένο τρόπο, γιατί λέει είμαι από την Κερίνια. Το να λες ότι είμαι από την, σημαίνει ότι είναι η καταγωγή σου. Δεν είναι να το πεις έτσι, λες απλώς είμαι Κερινιώτισσα. Τώρα, ας πούμε ο Ανδρέας, ο Λοϊζιάς, είναι Τρικομήτης. Ο Γιώργος που είναι εδώ. Ο Γιώργος, η μάμα σου είναι από τους Τρούλους, δεν είναι? Ναι, δάσκαλε. Ωραία, αυτή τι λέει, λέει είμαι από τους Τρούλους ή λέει ότι είμαι Τρουλιώτσα? Δεν θα σε ακούσω. Δεν είναι εδώ, δάσκαλε, ο Γιώργος. Α, αλλά... αυτό είναι που σε σώζει. Ωραία, αλλά πες με ένα πράγμα. Δηλαδή, άμα έρθει μια μέρα ο Γιώργος και σου πει εγώ γεννήκα στους Τρούλους, θα του πεις εντάξει? Θα πεις ναι? Είδατε, μπορεί να είναι η πρώτη φορά που πραγματικά σκέφτεστε αυτό το πράγμα με τους άλλους. Ναι. Σας φαίνεται τόσο φυσιολογικό, γιατί δεν το κοιτάζετε σε βάθος. Και εμένα αυτό που θα ήθελα να καταλάβω είναι το εξής. Ας πούμε, τώρα που αγαπάτε περισσότερο την αυτοκρατορία της τραπεζούντας, εσύ μπορείς να πεις ότι είσαι πολίτης της αυτοκρατορίας της τραπεζούντας? Δεν σ' άκουσα. Κυριακή, που έφυγες? Με αυτά που μαθαίνουμε τώρα, μάλλον συμβολικά, ναι. Συμβολικά είναι το ίδιο με το ποντιακό. Αλλά πρόσεξε, το να είσαι της αυτοκρατορίας της τραπεζούντας. Πες ότι είσαι της αυτοκρατορίας της τραπεζούντας. Άρα θα μπορούσα να σου πω εγώ, γεννήθηκες εκεί? Α, όχι. Όχι. Ωραία. Άρα δεν γεννήθηκες. Άρα εννοείς, ας πούμε, ότι κάποιος στην οικογένειά σου ήταν από αυτή την αυτοκρατορία και μετά εσένα σου έχει μείνει σαν μνήμη? Βλέπεις το θέμα? Ναι. Το θέμα είναι καθαρά συμβολικό. Αυτός που ήταν στην αυτοκρατορία της τραπεζούντας δεν έλεγε απλώς ότι ήταν τραπεζούντιος, έλεγε ότι ήταν Ρωμιός, Έλληνας. Ναι. Άρα δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορείς να το πεις όχι, εκτός αν είσαι συνεχιστής και τότε σε έναν αγώνα που το παλεύεις, αλλιώς δεν έχει νόημα. Αλλά το θέμα είναι ότι, ας πούμε, θυμάστε ότι οι ραγιάδες, ποιος μας, γιαούριδες, πες ότι είσαι γιαούριδες, σε σχέση με τους Τούρκους. Εσύ θα έλεγες ότι είσαι γιαούρισσα? Είναι το ίδιο ερώτημα που έλεγα και στον Ιωάννη. Δηλαδή, θα έλεγες ότι εσύ είσαι Οθωμανός? Με τίποτα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άρα, για να καταλάβω όμως, δεν το λες επειδή είναι αυτό που χρησιμοποιούσαν οι άλλοι. Έτσι γίνεται? Ναι. Αλλά πληρώνεις το χαράτσι. Θα έχει πλάκα σημούμε σε κάποια φάση να πεις εγώ δεν το πληρώνω το χαράτσι όσο δεν το λέτε φόρο. Άμα το πείτε φόρο χωρίς να υπάρχει ποτέ η λέξη χαράτσι, τότε θα το πληρώσω. Θα έχει πλάκα να το πούμε έτσι. Αλλά σίγουρα, άμα βλέπατε κάποιον, θα λέγατε είναι πυροβολημένος. Ενώ θα ήταν μια καλή στάση για να αλλάξει αυτή η ονομασία, η οποία είναι απαράδεκτη. Γιατί πρόσεξε, το χαράτσι τώρα, για έναν Έλληνα χωρίς γνώσεις, δεν καταλαβαίνει ότι ήταν αυτό που καταπίεζε τους χριστιανούς να πληρώσουν και γι' αυτό το λόγο μερικοί χριστιανοί άλλαξαν και πίστη. Θα είχε πλάκα, ας πούμε, θα το γράψω σε θεατρικό Ιωάννη, θα βάλω και τον Ιωάννη να το λέει, να γελάσεις. Λοιπόν, φαντάσου ότι τώρα πας να πληρώσεις και λες εσύ, εγώ δεν θέλω να πληρώσω το χαράτσι. Και όσο σου λέει, μα γιατί, λες, εγώ θα πληρώσω το φόρο, όχι το χαράτσι. Το φαντάζεσαι τώρα σαν κωμικό. Και μετά, ενώ έχεις αυτή την ιδέα, ο άλλος του εξηγείς ότι για να πληρώσεις το χαράτσι, τι είναι? Είναι επειδή είσαι χριστιανός, του λες, άμα αλλάξω πίστη, δεν θα πληρώνω πια χαράτσι? Θα έχει πλάκα να φανταστείς, ας πούμε. Ναι, ναι. Η ΔΟΗ, να τους πεις, παιδιά, άμα ξαφνικά γίνω μουσουλμάνος, θα είμαι εντάξει, δεν θα πληρώνω χαράτσι, γιατί αυτό είναι ανακεφαλή χριστιανού.
Ποιο είναι το πιο ωραίο? Είναι ότι κυριολεκτικά θα έχεις δίκιο. Απλώς το έχουν ξεχάσει και το χρησιμοποιούν σαν να είναι έτσι. Άρα λέω απλώς ότι τώρα εσείς που λέτε όλοι τη λέξη δικηγόρος, άμα δεν την είχε φτιάξει ο Κοραής, θα λέγατε άλλη λέξη που δεν είχε καμία σχέση με δικηγόρο. Λέω λοιπόν ότι αυτά εδώ τα ενδιάμεσα, θα είναι καλό να καταλάβετε ότι τα ενδιάμεσα διορθώνονται. Άρα οι διορθώσεις... Συγγνώμη, μια ερώτηση. Ναι, ποιος ρωτάει, δεν ξέρω. Ναι. Η Θεοδώρα. Ναι, Θεοδώρα, πάμε. Λοιπόν, προσδιοριζόμαστε, αν έχω καταλάβει καλά, προσδιοριζόμαστε με το, από το αίμα και το πνεύμα. Δηλαδή, γι' αυτό είμαστε του ελληνισμού και όχι του ελλαδισμού. Σωστά. Άρα, δηλαδή, το να πω ότι είμαι Ελληνίδα, φυσικά, ειδικά που έχω γεννηθεί και έξω, αλλά είμαι Ελληνίδα, ναι. Σίγουρα, ας πούμε, Κυριακής. Εγώ λέω Ελληνίδα. Τώρα, αν με ρωτήσουν περισσότερο, θα πω ότι οι παππούδες μου προέρχονται από εκεί. Αλλά αυτό παρόλα αυτά είναι ζωντανή μνήμη μέσα μου, γιατί είναι αίμα. Δηλαδή, το νιώθω πολύ ζωντανά. Αυτό το νιώθεις εσύ. Αλλά άμα πας να ζητήσεις μια ταυτότητα με τον κανονικό τρόπο και πεις απλώς εγώ έχω γεννηθεί στο εξωτερικό, θα σου πούν πρέπει να μας αποδείξεις ότι έχεις κάποια στοιχεία. Δεν θα είναι με τη φάτσα σου, Θεοδώρα, που θα σου πούνε εντάξει, φέρε τα χαρτιά, το κάνω. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Συμφωνώ, αλλά αυτό είναι γεωγραφικό. Το θέμα μας όμως είναι ότι όταν προσδιορίζεστε μέσω της γενοκτονίας. Α, οκ. Okay. Κατάλαβα. Ναι, γιατί πες ότι ας πούμε δεν είχε γίνει γενοκτονία. Ναι, κατάλαβα. Δεν είχαν μείνει στον πόντο. Ναι, δάσκαλε, κατάλαβα τώρα τι εννοείται ακριβώς. Ναι. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ας πούμε, σαν να λένε ας πούμε οι Ουκρανοί, εμείς είμαστε οι Γολοδόμηρες. Σαν να λένε οι Εβραίοι, εμείς είμαστε οι Σοατίτιδες. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, σαν να είναι οι Ρωμά να λένε ότι είμαστε Ποζάμος. Άρα, τι προσπαθώ να πω. Είναι από πότε γεννιέται αυτή η ονομασία. Γεννιέται εξαιτίας της γενοκτονίας, των διωγμών, ανταλλαγή πληθυσμών κτλ. Μάλιστα, ναι, οκ. Ωραία. Ξαναλέω λοιπόν. Κάποιος πες να μην πάρουμε από το μόνο να είναι ας πούμε από τη Σμύρνη. Ωραία, αυτός που έφυγε από τη Σμύρνη μετά το 23, άμα ήταν εκεί πέρα γεννημένος και έχει φύγει και ακολουθούσε, ξέρω εγώ, τον Μόργκεντάουν ή τον Καραθοδωρή, οκ, είναι από τη Σμύρνη. Τώρα, ας πούμε, άμα κάποιος σου πει ότι είναι από τη Σμύρνη, δεν θα ρωτήσεις να διευκρινίσεις, εννοείς ότι γεννήθηκε στην Τουρκία τώρα? Θα πεις απλώς, εγώ είμαι Σμυρνιώτης και θα καταλάβεις αμέσως ότι εννοεί μέσω της ηλικίας? Γιατί εγώ αυτό το βλέπω πολύ συχνά. Θα καταλάβετε που το πάω τώρα, με τους Κωνσταντινοπολίτες. Εντάξει, ρωτάς σε κάποιον. Εσύ τι είσαι? Είμαι Έλληνας. Ωραία, πού γεννήθηκες? Στην Κωνσταντινούπολη. Τι απαντάς, Θεοδώρα? Αφού πάλι καλά δεν είπε φαναριώτης, δάσκαλε, τι να πω. Όχι, αλλά... Τα ακούσαμε και αυτό σε επίσημη αρχιεπισκοπική. Αυτός έχει δικαίωμα στο μυαλό του, γιατί είναι το αίμα του, έχει γεννηθεί εκεί πέρα και δεν θεωρεί ότι έφυγαν ποτέ και έχει απόλυτο δίκιο, δεν είναι το πιο ωραίο, γιατί είναι η συνέχεια των εγκαταστημένων. Είναι μόνο Κωνσταντινούπολη, Ήμβρος και Τένεδος που είχαν δικαίωμα να μείνουν. Ούτε καν στην ανταλλαγή πληθυσμών δεν μπαίνουν. Ο άλλος που είναι στην ανταλλαγή πληθυσμών, πώς προσδιορίζεται μετά την ανταλλαγή? Με αίμα και πνεύμα, δάσκαλε, αυτό θα έλεγα εγώ και τελειώσαμε. Αυτό είναι άλλο. Εδώ είμαστε για την Ελλάδα. Μην μου κάνεις τα ρητορικά, τα ξέρεις. Αλλιώς θα σου ξαναμιλήσω για 8 πόδια. Ξαναλέω, είναι άλλο θέμα. Μην μπερδεύεσαι στο συλλογισμό. Δεν είναι ρητορική που κάνουμε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι όταν το λέμε αυτό, ας πούμε εσύ μπορείς να πεις ότι είσαι επιζήσασα. Όχι. Γιατί με αίμα και με πνεύμα οι δικοί σου δεν επίζησαν για να είσαι εσύ εδώ? Ναι, βεβαίως, και χάσαν και ανθρώπους και παιδιά. Ναι, αλλά δεν είσαι όμως από τους γενοκτονημένους, γιατί δεν έχει μείνει κανένας. Όταν προσδιορίζεται... Κανένας, μείναν μερικοί, αλλά όχι κανένας. Όχι. Λέω, άμα λες ότι μια οικογένεια γενοκτονήθηκε, δεν έχει μείνει κανένας. Αλλιώς δεν λες η οικογένεια γενοκτονήθηκε, λες μερικά μέλη γενοκτονήθηκαν. Εγώ σου λέω για αληθινό αφανισμό.
Δεν μπορείς να πούμε να είσαι παιδί γενοκτονημένου. Πρέπει να είναι μια πολύ ειδική περίπτωση που να είναι η μάνα σου. Ήδη έγκυος, να γενοκτονούν τον πατέρα σου, εσύ να γεννιέσαι μετά και να μπορείς να πεις ότι εγώ είμαι παιδί γενοκτονημένου. Είμαστε εντάξει, είναι πολύ παράξενα αυτά τα πράγματα. Εγώ λέω γενικά, γιατί προσδιοριζόμαστε σε σχέση με το έγκλημα. Π.χ. οι Έλληνες όταν αντιστεκόταν στους Γερμανούς Ναζί, οι Γερμανοί έλεγαν ότι είμαστε τρομοκράτες. Δεν θα είχε πλάκα, ας πούμε, να δεις έναν Έλληνα εκείνη της εποχής και να πεις «Γεια σου, είμαι ο Νίκος, ο τρομοκράτης». Γιατί να μην λέει ότι είναι αντιστασιακός. Δάσκαλε. Ναι. Το να μην προσδιοριζόμαστε μέσω γενοκτονίας, αυτό δεν είναι που ενοχλεί πραγματικά και το γενοκτόνο. Ναι. Ότι ήμασταν πριν τη γενοκτονία, είμαστε και μετά. Ακριβώς, πες τώρα, άνθρωποι, μέσκασαν οι άλλοι, μέσκασαν. Να πάνε να γαμηθούν, αυτό λέω, το σύνορα. Δηλαδή, εγώ ήμουν από πριν, άρα τι με νοιάζει εμένα. Στην γενοκτονία επέζησα, αλλά ήμουν πριν. Και ήμουν και πριν από σένα, είμαι και αυτόχρονος κιόλας. Καταλάβες. Αυτό είναι, μπράβο ρε Παντελή, αυτό εκεί το πάω. Εγώ θα ήθελα, αντί να μου λέτε διάφορες, πώς να το πω τώρα, να μην το πω, τέλος πάντων, αρχίζει με παπυρολογία. Αντί να μου λέτε διάφορα τέτοια πράγματα, να μου πείτε ξεκάθαρα. Ρε παιδιά, εμείς είμαστε από αυτή την περιοχή πριν καν έρθουν. Ωραία. Άρα εμείς τι θα πούμε, ας πούμε, ότι είμαστε οι μεταγενέστεροι. Γιατί αλλιώς μου θυμίζετε πράγματα που τραβάμε στα Σκόπια. Δηλαδή πετάγεται ο άλλος, εγώ θα ονομάζομαι έτσι. Πάλι καλά που δεν έχουν ονομαστεί πόντι μόνοι τους. Γιατί εδώ θα σας ήθελα. Ιωάννη, επανέλθεις, σκέψου τώρα ότι ένας Τούρκος κανονικός, κανονικός Τούρκος, εννοώ κανονικός και μαλλικός, ό,τι θες, σου λέει εγώ είμαι Πόντιος, εσύ πώς τώρα νιώθεις. Και του λες εσύ ρε με ποιο δικαίωμα λέει, και σου λέει εγώ έχω γεννηθεί τραπεζούντα. Τι του λες. Και εδώ η Θεοδώρα, τι του λες για το αίμα, το πνεύμα κτλ. Αφού αυτός έχει... Δεν συμφωνώ μαζί του. Όχι. Εντάξει, δεν ορίζουμε με τον ίδιο τρόπο τις λέξεις. Πώς θα γίνει. Τώρα αυτό μου θυμίζει στις πρέσπες. Όταν λέμε ιστορία εμείς, δεν εννοούν ιστορία οι άλλοι. Αυτό. Μα δεν έχουν καν δικαίωμα. Αυτό είναι το θέμα. Ο Πόντος δεν είναι μια περιοχή. Είναι ένας πολιτισμός. Αλλά θα το πούμε μετά όταν θα το αναλύσουμε και αυτά που έκανε ο Μέρα Σεν. Στην πραγματικότητα το φοβούνται αυτό. Άρα να ξέρεις ότι οι Τούρκοι οι ίδιοι δεν θέλουν να ονομάζονται Πόντιοι. Γιατί αυτοί έχουν περισσότερο κόλλημα με το Πόντο παρά εμείς. Αυτοί θεωρούν ότι αυτοί που είναι Πόντιοι, γνήσιοι Πόντιοι κανονικά, όπως είναι οι αυτοκράτορες τραπεζούντας, είναι η χειρότερη λέρα για την Τουρκία. Γιατί αυτούς ό,τι και να τους κάνει ξαναέρχονται. Καταλάβες. Είναι όπως λέμε, ας πούμε, με τους υπότες. Θυμάσαι οι υπότες όταν είχαν ένα σταυρό πάνω τους, ήταν αυτό, ξέρεις τι ένδειξη ήταν. Ήταν ότι άμα τους πιάσουν οι Τούρκους, τους αποκεφάλιζαν. Τίποτα άλλο. Δεν τελειώναν. Άμα έπιαναν οποιονδήποτε άλλο, τον έκαναν σκλάβο, του άλλαζαν πίση κτλ. Αλλά μόλις ήταν κάποιος που ήταν με σταυρό πάνω του, ήξεραν ότι αυτόν πρέπει να τον καθαρίσει. Γιατί το παραμικρό να κάνεις και να μην τον προσέχεις, θα επαναστατήσει και θα σου τη φέρει. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Αυτά τα ενδιάμεσα. Όπως, όχι, ωραίο. Ιωάννη, είσαι έτοιμος? Ναι. Θα έλεγες ότι είσαι ανταλλαγμένος. Γελάς. Θεοδώρα, θα έλεγες ότι είσαι ανταλλαγμένη με πνεύμα? Όχι. Ούτε ανταλλαγμένη, ούτε μεταλλαγμένη, δάσκαλο. Γιατί δεν είσαι ανταλλαγμένη, αγάπη μου, γιατί δεν είσαι ανταλλαγμένη? Γιατί σκέψου το καλά. Άμα θεωρείς ότι είσαι Πόντια, γιατί είσαι περισσότερο Πόντια από ανταλλαγμένη? Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, γιατί αλλιώς οι άλλοι σας κοροϊδεύουν και δεν μπορείτε να αμυνθείτε ορθολογικά. Άρα, Παντελή, εσύ θα λέγεις ότι είσαι ανταλλαγμένος? Όχι, δάσκαλε. Αυτό λέω, ρε παιδιά, το σύνορα. Αυτό που λέτε, δάσκαλε, πάει πιο πέρα και από το, αυτό που λέμε,
που λέγαμε πριν λίγα χρόνια ότι επειδή είναι γεωγραφικός προσδιορισμός ο πόντος, είναι, πρέπει να λέμε το Έλληνα στον πόντο. Αλλιώς μπορεί να είσαι Αρμένιος, Ασσύριος, όλοι αυτοί οι λαοί που ζούσαν εκεί. Σωστά. Και αυτό που λέτε πάει πιο πέρα, πιο πίσω. Με βέβαια, πιο πέρα. Γιατί κάνουμε αυτά τα πράγματα, για πλάκα τα κάνουμε. Εδώ θέλουμε το φως της αλήθειας, επειδή αυτό που πρέπει να είναι, είναι ότι να είναι φως φανάρι. Ότι εσείς, δεν είναι φως φανάρι, γιατί μετά θα μου πείτε ότι είναι φανάρι, αλλά είναι φως τραπεζούντας. Δηλαδή, μόλις το λες αυτό, ο άλλος, να μην μπορεί να προσδιορίσει από ποια περιοχή είσαι. Γιατί ούτως ή άλλως η περιοχή σου δεν είναι περιοχή, είναι ο χρόνος. Είσαι του χρόνου. Άρα μετά, άμα αυτό θέλει να μάθει αν είσαι Έλληνας, όπως λέει η Θεοδώρα, του εξωτερικού, της Πελοποννήσου, της Κρήτης ή του Πόντου, του λες εγώ χαίστηκα, Έλληνας είμαι. Άρα μετά δικό σου πρόβλημα είναι πώς το βλέπεις εσύ. Και πάλι καλά, που το είπε η Θεοδώρα, ότι είμαστε Έλληνες του ελληνισμού, όχι του ελλαδισμού. Και γι' αυτό έχει σημασία πώς μας είδε με τόσο καλό τρόπο και ο Wilson ήταν έτοιμος να βοηθήσει τους Έλληνες του Πόντου. Και η Ιωάννη ήταν να βοηθήσει τους Έλληνες του Πόντου. Δεν ήταν να βοηθήσει τους κατοίκους. Γιατί στο μυαλό του είχε πάνω αυτή την έννοια, είναι ποιος ζούσε πριν. Άρα ουσιαστικά είναι αυτή η έννοια που θα έρθει μετά με την έννοια των αυτόχθονων λαών. Αφού ήσουν εκεί, ακόμα και αν έχεις εξαφανιστεί ως οικογένεια, εγώ θα σε μετρήσω ότι έμενες εκεί. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Πάμε λοιπόν στο, τώρα που σας έχω φτιάξει κανονικά, αντιστέκεσαι, αυτό θέλω, να αντιστέκεσαι στη λύθη και στη βλακεία και την προπαγάνδα. Πάμε τώρα στο φως της αλήθειας. Ποιος θα μου διαβάσει το φως της αλήθειας? Αν νόμιζες ότι ήταν αλήθεια όλα όσα σου έλεγαν, τώρα που έμαθες μερικά θεμελιακά στοιχεία της ιστορίας, της αυτοκρατορίας της τραπεζούντας, ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις την προπαγάνδα. Έτσι βλέπεις ότι ο στόχος της γενοκτονίας ήταν να γίνει χρονοκτονία, που θα έσβηνε κάθε επαφή με το βαθύ παρελθόν. Η Τουρκία την ώρα της γενοκτονίας φοβόταν και το σύμβολο της τραπεζούντας. Αυτό, ειδικά εσύ Αθηνά, που το έχεις στο μυαλό σου, Αθηνά, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα κάνεις και στα αγγλικά, παρόλο που μπορεί και να μην σε ενδιαφέρουν να είναι στα αγγλικά. Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να τους πούμε με έναν ξεκάθαρο τρόπο, δεν έχουμε ξεχάσει, συνεχίζουμε και καταλάβαμε ότι δεν ήταν μόνο να γενοκτονήσουν τον λαό που υπήρχε εκείνη την εποχή, ήταν να σβήσουν κάθε επαφή. Άρα να μην νιώθει ένας Έλληνας του Πόντου, ακόμα και της τραπεζούντας, ότι είχε κάποια σχέση με την αυτοκρατορία της τραπεζούντας. Ενώ αυτή την σχέση την είχε. Και γι' αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι ειδικά το σύμφωνο φιλίας του 30 ήταν φτιαγμένο για να σβήσει οποιοδήποτε ποντιακό στοιχείο και να μην μπορούν να κάνουν ούτε προσφυγές, τίποτα, να μην υπάρχει τίποτα, δηλαδή πήρατε τα ρέστα σας, τελειώσαμε. Δεν θα ξανασυζητήσουμε για σας. Πρέπει να συζητάνε για μας, θέλουν δεν θέλουν. Πάμε στο 57. Οκ. Ποιος διαβάζει το 57? Ποιος? Ποιος είχε υπολογίσει την ώρα της γενοκτονίας τη φοβία που είχαν οι Τούρκοι λόγω της αυτοκρατορίας της τραπεζούντας, που είχε αντισταθεί ακόμα και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, δεν ήθελαν να αφήσουν στοιχεία που είχαν μια παραδοσιακή επικινδυνότητα ακόμη και μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ασσύριων, διότι το κράτος της Τουρκίας δεν είχε ξεχάσει τη συμπεριφορά της αυτοκρατορίας της τραπεζούντας όταν όλοι οι άλλοι είχαν γονατίσει. Αυτό είναι τεράστια σημασία για όλους σας. Για ποιο λόγο? Πρέπει να καταλάβετε το εξής. Όταν τελειώνουμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όλοι οι Έλληνες που δεν έχουν βάλει μυαλό τόσους αιώνες, θεωρούν ότι μετά το 53 τέλειωσε το θέμα. Και ρωτάω, δηλαδή έως το 61 τι είχε γίνει? Ωραία. Όταν ας πούμε είμαστε 15 Αυγούστου, σκέφτεστε καθόλου 15 Αυγούστου 1461?
ή το βάζετε στον ντούκο και λέτε καλή Παναγιά και τε ξεμπερδέψαμε. Μετά, το γεγονός ότι ο Δαβίδ γίνεται Άγιος το 2013 και τον θεωρεί η Εκκλησία μας τώρα, από εκεί και πέρα, και το Πατριαρχείο, ότι όντως είναι αυτός που είναι χάρη σε αυτό που έκανε, δηλαδή δεν άλλαξε πίστη και έμεινε ως το τέλος πιστός. Μετά, γιατί λοιπόν τα βάζουν πέρα, θέλουν να κάνουν να ξετινάξουν και τους Έλληνες του Πόντου, ενώ έχουν τελειώσει με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους? Διότι αυτοί οι Έλληνες του Πόντου είναι αυτή η ράτσα που είναι από την αυτοκρατορία Τραπεζούντας. Πάλι θα μας συμπούν. Πάλι θα μείνουν ως το τέλος αυτοί. Πρέπει και να τους ξεπαστρέψουμε και αυτούς. Αυτό είχαν στο μυαλό τους. Εμείς το βλέπουμε απλώς ότι ξετίναξαν τους χριστιανικούς λαούς, που βέβαια είναι λάθος, εφόσον ξετίναξαν και τους Εβραίους πακέτου. Άρα ξετίναξαν τους μη μουσουλμανικούς λαούς. Άρα εγώ λέω το εξής. Δεν βλέπετε την αναλογία? Τελειώνουμε την Κωνσταντινούπολη, θα πάνε και στην Τραπεζούντα. Τελειώνουν με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους, θα πάνε όμως και με τους Έλληνες του Πόντου. Δεν θα τους αφήσουν. Και ρωτάω, δηλαδή οι Έλληνες του Πόντου τους βλέπετε τόσο στο μυαλό σας μαχητικούς, που θεωρείτε ότι μια Τουρκία μπορεί να τους φοβάται? Όχι. Ενώ ήταν. Και γι' αυτό θα περάσουν σε αυτή τη φάση τριπλής γενοκτονίας και το τρίτο μέρος, γιατί βέβαια αρχίζουν και πριν, δεν είναι μόνο το 19, αλλά θέλουν να μην υπάρχει κανένα στοιχείο που να μπορεί να πει εγώ ήμουν εδώ. Άρα προσπαθούν να μην μείνει κανένας. Άρα κάνουν και μια εκαθάριση και μια γενοκτονία. Το πρόβλημα ποιο είναι? Εμείς οι δικοί μας, εμείς οι ίδιοι, δεν δίνουμε τόσο σημασία στους Έλληνες του Πόντου όσο έδωσαν οι γενοκτόνοι μας. Αυτό είναι το απίστευτο. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Είναι ότι εμείς λέμε, εντάξει παιδιά, και εμείς θύματα ήμασταν, μας ξεπάστρεψαν, γενοκτονηθήκαμε, τι να κάνουμε, δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε. Και ρωτάω, αφού ήμασταν τόσο λαμόγια και τόσο άχρηστοι, γιατί μας ξεπάστρεψαν? Γιατί στην πραγματικότητα φοβόταν αυτό το σύμβολο. Και γι' αυτό μετά έρχεται η ανταλλαγή, γιατί η ανταλλαγή είναι τέλεια, άμα το σκεφτείτε. Η ανταλλαγή, Ιωάννη μου, είναι ένα πράγμα που δεν έχει σκεφτεί ούτε ο Στάντον. Ακόμα και ο Στάντον, όταν πάει στα 8 στάδια ή 10 στάδια, δεν σκέφτεται ότι κάποιος θα μπορούσε να ήταν τόσο βάρβαρος που να θέλει και ο ίδιος να τον ανταλλάξουν για να μην υπάρχει πρόβλημα. Άρα αυτό, αν θέλετε, να το ονομάσουμε το 11ο στάδιο. Είναι πολύ μεγάλη ξεφτύλα να υπογράψουμε το 30 ένα πράγμα που θα μας καταπατήσει σε αυτό το βαθμό. Γιατί δεν είναι μόνο, υποτίθεται, η ανταλλαγή του 23, εδώ είναι το 30, το τελειώνουμε εντελώς, τα φόπλακα. Και ρωτάω, άμα θεωρείς, Ιωάννη, ότι η γενοκτονία γίνεται το 19 και θυμάσαι τα στάδια του Στάντον, το 23 πώς το ονομάζεις και το 30 πώς το ονομάζεις με τα στάδια του Στάντον? Το σκεφτεί? Όχι. Α, πιάστηκες εκτός βιβλιοθήκης. Θέλω να σου πω το εξής. Αν θυμάσαι καλά, πρέπει στο τελευταίο στάδιο να σβήσεις την ύπαρξη της γενοκτονίας. Εντάξει. Άρα αυτό είναι σαν να είναι ένα μακρουλό οχτάρι, ένα μακρουλό δεκάρι. Αλλά γιατί εγώ το ονομάζω συνένα? Γιατί το δεχτήκαμε και εμείς. Δεν είναι μόνο ο γενοκτόνος που μόνος του προσπαθεί να σβήσει την γενοκτονία. Συνεργάζεται με αυτούς που είναι από την πλευρά των θυμάτων, υποτίθεται, για να μπορεί να υπογράψει και ο άλλος ότι όχι, εμείς δεν έχουμε υποστεί κάτι άλλο. Γιατί έχετε ποτέ σκεφτεί ότι αυτοί που υπέγραψαν το 23 και το 30 αν δέχτηκαν ποτέ τη λέξη γενοκτονία? Ή το ανάλογό της, γιατί δεν ήταν η γενοκτονία εφόσον υπήρχε μετά το 48 επίσημα. Αλλά το έχετε σκεφτεί στο μυαλό σας? Ή μήπως ξαφνικά ανακαλύπτετε τώρα ότι ρε παιδιά, με την ανταλλαγή βοήθησαν τους Τούρκους
εννοώ τους γενοκτόνους, οι Τούρκοι είναι μια χαρά, τους Τούρκους γενοκτόνους να αποδείξουν ότι δεν υπήρχε καν γενοκτονία. Άρα πάμε στο 58. Ποιος διαβάζει το 58. Λες και δεν έφτανε. Ναι. Λες και δεν έφτανε η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ο ελληνισμός έπρεπε να υποστεί και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η Τουρκία είχε ζήσει στο παρελθόν τι σημαίνει να μείνει ο πληθυσμός στην περιοχή που είχε κατακτήσει. Διότι είδε τι έγινε με τους Έλληνες της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, ακόμα και μετά το 1463. Δεν ήθελε η Τουρκία να ζήσει το ίδιο φαινόμενο μετά από αιώνες. Έτσι, μετά τη γενοκτονία, ήθελε και την ανταλλαγή για να διώξει κάθε ποντιακό στοιχείο. Ωραία. Μας το διάβασε πολύ ωραία η Στέλλα. Εγώ θέλω να έχετε στο μυαλό σας, αυτό είναι που επιμένω τόση ώρα, η ανταλλαγή. Η ανταλλαγή είναι το επόμενο στάδιο της γενοκτονίας. Ιωάννη, αυτή τη φράση την έχεις στο μυαλό σου? Τώρα ναι. Τώρα εντάξει. Τώρα που την έχεις, να το πεις και σε άλλους. Να μην βλέπετε την ανταλλαγή σαν κάτι που είναι ανεξάρτητο. Δεν λέω καν ότι είναι η συνέχεια, γιατί θα ήταν βρισιά να πούμε τη συνέχεια εδώ μέσα, αλλά η γενοκτονία έχει ένα επόμενο στάδιο και αυτό είναι η ανταλλαγή. Αυτοί που προσπάθησαν να μας μπερδέψουν με τα Σκόπια είναι ακριβώς το ίδιο. Άμα εσύ συμφωνήσεις με το τι θέλουν οι άλλοι, τότε δεν υπάρχει αυτό που έλεγες ότι ήταν πρόβλημα. Εδώ κοιτάξτε τι έχει γίνει. Είμαστε λοιπόν το 1453, υποτίθεται ότι έχουμε τελειώσει. Εμείς δεν έχουμε μείνει κανένας. Όχι, λάθος. 1461 πάλι εδώ. Εδώ υποτίθεται ότι έχουμε τελειώσει. Εξηγήστε μου εμένα γιατί τον τελευταίο αυτοκράτορα του κόβουν το κεφάλι το 1463. Είναι 10 χρόνια μετά. 10 χρόνια μετά. Μετά από 10 χρόνια οι Τούρκοι φοβούνται ακόμα τον αυτοκράτορα. Και θα σκοτώσουν τον Δαβίδ για να μείνει, όχι μόνο το Δαβίδ, θυμάστε και τα παιδιά και το Ανίψη, τα έχουμε διαβάσει αυτά, για να μην υπάρχει. Αυτό είναι 10 χρόνια μετά. Δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο που εμείς κλεγόμαστε 29 Μαΐου και δεν καταλαβαίνουμε ότι μετά από 10 χρόνια οι Τούρκοι θεωρούν ότι δεν έχει τελειώσει το θέμα. Γιατί φοβούνται μόνο και μόνο την παρουσία του Δαβίδ του Δεύτερου στην Ανδριανούπολη και πάνε και του κόβουν το κεφάλι στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό άμα δεν σας δίνει μια ένδειξη ότι είχαν φοβίες, τι άλλο. Δάσκαλε. Ναι. Η ανταλλαγή είναι το επόμενο στάδιο της γενοκτονίας. Επειδή... Το έβαλες μέσα στο μυαλό σου, ε. Ναι. Και μάλλον ο Στάντον δεν πρέπει να το έχει σκεφτεί, γιατί δεν έχει σκεφτεί καν τη χρονοκτονία. Δεν εντάσσεται αυτό. Βέβαια. Δεν είναι μόνο αυτό. Το πρώτο πράγμα, για να μην το κατηγορήσουμε τον καημένο, σίγουρα δεν έχει σκεφτεί την χρονοκτονία, αλλά αυτό δεν με πειράζει. Γιατί είμαστε εδώ, εμένα αυτό που βλέπω ότι είναι καλός άνθρωπος δεν έχει σκεφτεί ότι θα μπορούσαν οι καλοί να δεχτούν αυτό που θέλουν οι κακοί. Δεν το έχει βάλει σαν σενάριο σκέψης. Εμείς επειδή δεν είμαστε μόνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είμαστε της στρατηγικής, την έννοια της προδοσίας την έχουμε μέσα στη στρατηγική. Πάντοτε σκεφτόμαστε τι μπορεί να γίνει αν υπάρχει ένας προδότης. Εδώ, άμα κοιτάξεις όλα τα στάδια του Στάντον, και τα 8 και τα 10 ανάλογα που στάει, δεν έχει σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσε το ίδιο το θύμα να συνωμοτήσει εναντίον του. Και γι' αυτό το λέω ότι είναι επόμενο, για να μην έχουμε πρόβλημα και να σεβόμαστε το έργο του, αλλά να ξέρουμε ότι πρέπει να το συνεχίσουμε, γιατί αυτοί συνέχισαν πιο πέρα. Άρα η άρνηση της γενοκτονίας που ήταν το 10ο βήμα, θα μπορούσε το 11ο να είναι η άρνηση της χρονοκτονίας. Ναι, αλλά μπορεί στο ενδιάμεσο να αρνηθεί την ανταλλαγή και να πεις ότι καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να την ακυρώσεις. Ναι, ναι.
Γιατί άμα την ακυρώσεις, ξέρεις τι γίνεται με τις περιουσίες. Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στην απόπειρα χρονοκτονίας. Η Τουρκία δεν ήθελε μόνο να γενοκτονήσει τους Έλληνες του Πόντου. Ήθελε επίσης να σβήσει το κομμάτι της ιστορίας που είχε σχέση με την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Έτσι, είναι λαθασμένη η προσέγγιση της αντιμετώπισης της γενοκτονίας που δεν έχει βάθος χρόνου. Άλλωστε, αν θέλουμε οι μαχητές του Πόντου να συνειδητοποιήσουν ποιος είναι ο ρόλος τους, πρέπει να μάθουν και να καταλάβουν τι έγινε σε αυτούς τους τρεις ενιγματικούς αιώνες που κυριάρχησε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Okay, μην αγχώνεσαι όταν διαβάζεις. Δεν σου είπα να μου το πεις με το Κεμπέκ. Άρα μην αγχώνεσαι. Άρα ξαναέρχομαι. Από γενοκτονία και μετά, πάνω κάτω είναι αυτό που κάνετε όλοι. Και λέω τώρα, πες ότι κάποιος αντιστέκεται σε αυτήν την έννοια. Και λέει, η γενοκτονία έχει αυτή τη διάρκεια, ωραία, να την αναγνωρίσουμε, εμείς πιο μετά, και να πούμε ότι αυτό το πράγμα ήταν απαράδεκτο. Ωραία. Αλλά ήταν απαράδεκτο γιατί, γιατί στην πραγματικότητα δεν ήταν απαράδεκτο μόνο για αυτό που έγινε, ήταν απαράδεκτο γιατί δεν ήθελε συνέχεια. Εμείς όμως είμαστε τις συνέχειες. Ξέρουμε ακριβώς τι γινόταν πριν και αυτό που θέλουν, αυτή είναι η απόπειρα χρονοκτονίας, προσπαθούν να πούν ότι δεν υπάρχει τίποτα πριν. Και έχει μεγάλη σημασία να μην χάνουμε τρεις αιώνες, τζάμπα, ενώ στην πραγματικότητα, άμα το σκεφτείτε, η διάρκεια της γενοκτονίας είναι απλώς μερικά χρόνια. Εδώ λοιπόν, επειδή υπάρχουν αυτά τα μερικά χρόνια, ξαφνικά ξεχνάμε τους τρεις αιώνες. Κυρία Βίκη, μας έστειλε στο επόμενο. Ναι, από ό,τι βλέπω, ναι. Ωραία, πάμε στο 60. Ωραία. Αν θες να παλέψεις για το Ποντιακό αποτελεσματικά και στρατηγικά, πρέπει να μάθεις τα θεμέλια της ιστορίας της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, γιατί είναι στόχος των χρονοκτόνων της Τουρκίας. Έτσι μόνο, αν νιώσεις μέσα σου πως ήταν τα πράγματα τότε, θα συνειδητοποιήσεις ότι ανήκεις στη συνέχεια αυτού του κομματιού του ελληνισμού. Αυτό βλέπεις. Είναι πολύ όμορφο, Μαγδαληνή. Δηλαδή, τους λες, όσοι, γιατί ξέρω ότι εσύ συναντάς και διάφορους, καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ, να σου πει ο άλλος τι, ότι δεν έχεις καμία σχέση και με την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, ότι δεν έχεις καμία σχέση με τον Πόντο, ότι είσαι μόνο ένα θύμα και κάτι να το ξεχάσεις. Και όταν ο άλλος σου λέει, ναι παιδιά, η γενοκτονία γίνεται το 19, δεν θα το ξεχάσουμε για να ζήσουμε καλύτερα. Ωραία, να το ξεχάσουμε και αυτό, αλλά να ξεχάσουμε και την αυτοκρατορία για να ζήσουμε καλύτερα. Τότε να ξεχάσουμε και τους αρχαίους Έλληνες για να ζήσουμε καλύτερα και να πούμε ότι δεν είμαστε καθόλου τίποτα. Δεν θυμόμαστε τη γενοκτονία επειδή είναι σημαντική από μόνη της. Είναι επειδή είναι απόπειρα χρονοκτονίας. Άρα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αρκεί να λέμε ότι εμείς μελετάμε, ξέρω εγώ, κάνουμε ποντιακές μελέτες, κοιτάζουμε τη γλώσσα, κοιτάζουμε τους χορούς, κάνουμε συλλόγους. Ωραία, αυτά είναι μια χαρά. Αυτά τα κάνουμε όμως όταν έχουμε, πώς να το πω, την πολυτέλεια για να κάνουμε, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τα αναγκαία. Το αναγκαίο είναι κατά πόσο οι άνθρωποι ξέρουν ποια είναι η συνέχεια τους. Άρα μετά πρέπει να κάνουμε και, όχι Βίκη, πρέπει να τους δείξεις και το 61, αλλά τουλάχιστον να το δείτε μια φορά. Άρα το 61, το λέω συνοπτικά για να μπορείτε να το κάνετε και με τους μικρούς σας, φτιάξαμε, αν θέλετε, σαν να είναι ένα παιχνίδι. Θυμάστε όλοι το πρόβλημα με τις βασίλισσες που παίρνετε μια σκακέτα και θέλετε να βάλετε 8 βασίλισσες που να μην χτυπάει καμία άλλη. Εδώ κάνουμε το ανάλογο. Ιωάννη, πρόσεξε γιατί ξέρω ότι τα πιάνεις γρήγορα, αλλά δεν τα πιάνεις όλα, αλλά μην μου το πάρεις στραβά. Είναι το ίδιο πρόβλημα, αλλά είναι μόνο με βασιλιάδες. Που να βάλουμε βέβαια και κομνηνούς. Αλλά υπάρχει μια άλλη προϋπόθεση, είναι ότι σε κάθε σειρά ή κάθε στήλη πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μοναδικός
βασιλιάς. Γιατί αλλιώς θα ήταν μια εκφυλισμένη περίπτωση του άλλου. Αλλά τα παραδείγματα κανονικά τα βλέπετε και στην αφίσα που μας έκανε σήμερα η Κυριακή. Μπορεί να το κάνετε, ας πούμε, με μια σκακέρα που είναι 4x4 για να μάθετε, ας πούμε, πώς να τα βάλετε και μετά να συνεχίσετε με μια σκακέρα 5x5 μέχρι να φτάσετε στις 8x8 και μετά το συνεχίζετε. Να ξέρετε ότι μαθηματικά είναι μελετημένο αυτό το πρόβλημα. Ξέρουμε ότι υπάρχει λύσεις όσο μεγάλη και να είναι η σκακέρα και μπορείτε αυτό να το κάνετε με μια σκακέρα κλασική ή με μια σκακέρα κυλιανδρική. Επανέρχομαι στο δικό μας το θέμα. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος να μιλήσετε στους μικρούς. Όπως έχουμε τη Βυζαντινή σκακέρα, γιατί έχουμε κάνει για τη Βυζαντινή σκακέρα, αλλά απλώς δεν πρόλαβε η Κυριακή, γιατί ήταν με την Παλαλάικα, που να τα κάνουμε όλα. Πρέπει να σκεφτείτε, αλλά πάμε τώρα στο 64, μας το έστειλε κανονικά, τα έκανε όλα η Βίκη, ναι. Πάμε στο 64 και προσπαθώ να σας πω το εξής. Το παίγνιο για το οποίο μιλάμε, ας το πούμε παίγνιο των Κομνηνών, τι είναι ένα παίγνιο? Είναι φτιαγμένο για να φτιάξετε ένα παιχνίδι με το οποίο μπορείτε να παίξετε και με τους μικρούς και μετά μέσα από αυτούς τους κανόνες όπου θα βρούμε λεπτές ισορροπίες να πείτε ότι αυτό εδώ είναι μια λύση που είναι υποτική γιατί είναι η κίνηση του ύπου. Αυτό είναι μια λύση που μοιάζει με αυτό που έχει βρει ο Αλέξιος γιατί μοιάζει με αυτό. Μετά αυτό είναι σαν να είναι του Δαβίδ. Και μετά ο μικρός άνθρωπος πολύ απλά θα σας πει γιατί το λέμε του Δαβίδ. Γιατί το λέμε του Αλέξη, γιατί το λέμε υποτικό. Τότε έχετε μια πολύ ωραία ευκαιρία. Μη μου πείτε, ας πούμε, ότι δεν μπορείτε να βρείτε ανθρώπους σαν την Χριστίνα, σαν την Ευγενία, σαν την Παρασκευή και συνεχίζω κι άλλους. Εντάξει. Να μην πούμε για τη Μαρία, να μην πούμε για ανθρώπους που είναι ακόμα πιο μικροί. Γιατί ας πούμε ο Παναγιώτης και η Ελένη, αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να το κάνετε στο Σερεντίπιτι Μακεδονίας. Ελένη, μπορείς ή δεν μπορείς? Ο Παναγιώτης είναι εδώ, η Ελένη είναι εδώ. Πού πήγε? Εδώ είναι. Κάποιος τους έχει κάνει λογοκρισία, δεν έχουν μικρόφωνο? Όχι, όχι, εδώ είναι. Okay, άρα μ' ακούν. Άρα, γιατί δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό? Είναι δυνατόν, ας πούμε, η Εμιλία και ο Νικόλα σε κάποια φάση να πούν «Ρε παιδιά, γιατί τις λέτε αυτές τις λύσεις του Αλεξίου?» Από περιέργεια. Από περιέργεια λες «Μια που με ρώτησες, έτσι γίνει Ιωάννη, αφού ρωτάς, εγώ δεν επιμένω, αλλά αφού ρωτάς θα σου πω». Άρα, για να διαβάσουμε το στρατηγικό παίγνιο των Κομνηνών. Λοιπόν, θα διαβάσει ο Παναγιώτης ή... Η γυναίκα του θα κάνει μου κάτι, Ελένη, εκεί πέρα, τι κάνετε? Δεν έχουν καλό σήμα? Δεν γνωρίζω. Και τέλος πάντων, ωραία, ας διαβάσει κάποιος άλλος, δεν πειράζει. Ήταν για να το χάσω. Βλέπω, άνοιξαν το μικρόφωνο. Μα ακούτε, είμαστε από το κινητό. Άρα δεν μπορείς να διαβάσεις? Δεν έχω το κείμενο, δάσκαλε, να το δω. Όχι, όχι, εντάξει, δεν πειράζει, αλλά πάνω να ξέρεις ότι σας σκεφτόμαστε. Και ελπίζω να μπορείς να κάνεις και εσύ, να κάνεις και μικρές κακέρες όπως και ο Γιώργος, που να μπορούν να το δουν χειροπιαστά. Γιατί και αυτό είναι και καλό παίγνιο, είναι και όμορφο για δώρο και μπορεί να γίνει διανομή με από κάτω από τη σκακέρα μια εξήγηση. Λέω τώρα ιδέες τυχαίες, Ναι, δάσκαλε. Οκ. Okay. Πάμε λοιπόν. Ποιος μπορεί να διαβάσει? Που έχει το κείμενο. Για να καταλάβεις καλύτερα πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες που έπρεπε να βρουν οι Κομνηνοί. Ήταν. Συγγνώμη. Ναι. Για να καταλάβεις καλύτερα πόσο λεπτές ήταν οι ισορροπίες που έπρεπε να βρουν οι Κομνηνοί, μάθε για το στρατηγικό τους παίγνιο, για να δεις από κοντά τις υποτικές λύσεις, αλλά και αυτές του Αλέξιου και του Δαβίδ. Για να ξέρεις πώς μελετούσαν τις συμπεριφορές των άλλων για να επιλέξουν αποτελεσματικά τη βέλτιστη συλλογική στρατηγική. Ωραία. Αυτό το είχαμε δει λίγο στο masterclass, αλλά δεν κοιτάξαμε το παιχνίδι. Τέλος πάντων θα το δούμε αυτό. Άρα πάμε στο επόμενο, τώρα που το καταλάβατε, και ελπίζω ο Παναγιώτης και ο Γιώργος
σύντομα, χάρη στις ζωγραφίες και τις κυρίες Κυριακής, να μας φτιάξουν τέτοιες κακέρες, να τις έχουμε και να μπορούμε να το εξηγούμε χειροπιαστά. Και η Κυριακή, άμα αναρωτιέσαι, έχω σκεφτεί και το κομμάτι που θα φτιάξουμε. Για να μην είναι απλώς πιόνι. Λέμε τώρα, αλλά επειδή δεν με ρώτησες, εγώ δεν επιμένω, ξέρεις. Ξέρω, ξέρω. Τώρα. Πάμε, τι μας έστειλε, Βίκη. Πες μου ότι δημιούργησε ένα παίγνιο. Για τους μικρούς ανθρώπους. Δεν θέλει να μιλήσουμε μόνο στους μεγάλους. Αυτό κατάλαβα. Ποια είναι η ιδέα? Να μάθουμε τις λεπτές ισορροπίες. Για να ξέρουν πώς λειτουργήσαν, για να ζήσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Ακριβώς. Και ποιοι είναι οι κανόνες? Κανένας δεν πρέπει να επιτίθεται κάποιον. Μα πώς κινούνται? Με τις κινήσεις των βασιλιάδων. Λογικό, αφού είναι κομνηνοί. Αλλά πρέπει να υπάρχει μόνο ένας σε κάθε στήλη και κάθε σειρά. Αυτό μάλλον είναι το αυτοκρατορικό ύφος. Εδώ το καταλαβαίνεις γιατί λέει αυτό, γιατί επειδή δεν είμαστε συγχωρέτες του χρόνου, καταλαβαίνεις γιατί. Ή νομίζω ότι το πέταξε έτσι ο δάσκαλος του Τζάμπα το χρόνο. Κάθε στήλη και κάθε σειρά. Άρα σημαίνει ότι ο καθένας είναι σταυρός. Mm. Ναι. Okay, άρα χαίρομαι που το βρήκατε αμέσως. Συνεχίζω. Και υπάρχουν υποτικές λύσεις. Τι είναι πάλι αυτό? Σκέψου τις κινήσεις του ύπου. Α, καλά. Μετά θα βρεις και τις λύσεις του Αλέξιου και του Δαβίδ. Απίστευτο. Άρα αυτό που λέμε με τις κινήσεις Ιωάννη, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι οι κινήσεις των βασιλιάδων, αλλά η θέση που παίρνουν οι βασιλιάδες, οι κομνηνοί, μπορεί μερικές λύσεις να είναι ο βηματισμός των ύπων. Σε άλλες όμως που μπορούμε να βρούμε και δείξαμε και με την Κυριακή, δεν υπάρχει ύπος που μπορεί να τις κάνει όλες. Και αυτές μπαίνουν σε άλλη κατηγορία. Γι' αυτό έχουμε τον Δαβίδ με το συμμετρικό που είναι το Δέλτα. Γιατί άμα Δαβίδ το γράψεις με Δέλτα κεφαλαίο και στο τέλος, θα δεις τη συμμετρία για την οποία μιλάω. Αν δεν κατάλαβες, Ιωάννη, είναι απλώς ότι δεν ήσουν καλεσμένος στο μάθημα της Κυριακής. Τίποτα άλλο, μην νομίζεις. Δεν έχει άλλη εξήγηση. Μην του λέτε τέτοια. Όχι, να τα λέμε, να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε στο 68. Λοιπόν, τώρα μην μου πείτε ότι δεν έχουμε την Αθηνά και τον Φιλίμων. Εδώ είμαι, δάσκαλε. Ωραία. Ένα πράγμα, κυρία Βίκη, ο τονισμός της γενικής του Αλέξιου θα ήθελε να είναι ο ίδιος παντού, να μην το κάνουμε ανάλογα με τα κείμενα, όποτε γουστάρουμε. Μάλιστα. Και μην βάζετε Αλέξη, λένε τώρα. Ωραία, πάμε. Παίζεται και πάνω σε βυζαντινή σκακέρα. Δεν ξέρω. Η Κυριακή μου μίλησε μόνο για κλασικές και κυλινδρικές. Αλλά όλα να τα περιμένεις. Το φαντάζομαι. Καταλαβαίνω ότι θέλει να έχουν πρόσβαση στους κομνηνούς και οι μικροί άνθρωποι. Μέσω του παιγνίου... Ένα πράγμα, Αθήνα. Υπάρχει κάποιος που φτιάχνει το φαγητό και θα φάτε μαζί με το Φιλίμωνα και γι' αυτό ακούω τόσο πολύ την κουζίνα σου? Όχι, όχι. Μόλις έκλεισε η πόρτα. Είμαι φιλοξενούμενη. Α, ναι, σωστά. Είσαι μακριά. Mm. Κυρία Βίκη, αλλά όλα να τα περιμένεις. Δεν βλέπω τελεία εδώ. Οκ, άρα συνεχίζουμε. Εντάξει, οκ. Μέσω του παιγνίου. Μέσω του παιγνίου θα έχουμε τη δυνατότητα να τους μιλήσουμε για την ιστορία της αυτοκρατορίας της τραπεζούντας. Ναι, αλλά όχι με αυτό το κλαμμένο το ύφος. Ναι, δάσκαλε. Ναι, γιατί κοίτα, μια μέρα θα κάνουμε ένα μάθημα ειδικό εμείς οι δύο, μόνοι μας, θα κάνουμε μυρολόι. Τέλειο, δεν το έχω σκεφτεί. Ναι, βέβαια. Αλλά κοίτα, θα το κρατήσουμε 10 ώρες, όχι μία ώρα μόνο. ένα δεκάωρο μυρολόι, σε φαντάζομαι ήδη. Και τώρα το διάβασες πάνω κάτω όπως την ένατη ώρα. Λοιπόν, για κάντε μου λίγο
ένα ύφος που να βλέπω κάποια μαχητικότητα. Μέσω του παιγνίου θα έχουμε τη δυνατότητα να τους μιλήσουμε για την ιστορία της αυτοκρατορίας τραπεζούντας. Είναι διαχρονικό μήνυμα για όλους. Έτσι όλοι όσοι έχουν καταπατηθεί θα μάθουν να αντιστέκονται αποτελεσματικά στην προπαγάνδα της λύθης. Ωραία. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαρούμενη είμαι. Μα το βλέπω. Το είπατε στο μοναστήρι. Βέβαια. Και εκεί ένιωσα... Περίμενε, δεν φταίτε εσείς. Δεν είναι το είπατε, είναι τα είπατε. Δεν τις μιλάς καθαρικά στο μυθητικό. Είναι όπως το βλέπεις σε ένα φιλικό πλαίσιο, ας πούμε, Αθηνά, της εταιρείας. Τα είπατε στο μοναστήρι, με αυτή την έννοια, όχι το είπατε. Άντε, Βίκη, τρέξε, τρέξε, μικρούλα. Είναι έτοιμο, είναι έτοιμο. Ναι, ξέρω, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Όταν δεν λες τίποτα, τα κάνεις. Ωραία, ωραία. Πάμε, κυρία Αθηνά και Φιλίμωνα. Χαίρομαι για μένα, για σένα. Είναι μια μορφή δικαίωσης. Για όλα όσα τραβήξαμε τόσα χρόνια. Μην το βλέπεις έτσι. Δες το μέλλον. Οι μικροί θα μάθουν από την αρχή την αξία της ιστορίας τους. Και δεν θα είναι μόνο τα παιδιά των επιζώντων. Αυτό το βλέπω ήδη. Ιωάννη, το έπιασες αυτό το υπονοούμενο και η Θεοδόνη. Ναι. Α, εντάξει, ωραία, εντάξει. Φοβόμουν να μην το πιάσατε και λέω εγώ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε, τι μας έκανε, 69, Κυριακή Ιωάννης. Αναφορά στους μεγάλους. Δεν πρόλαβα να σου πω ότι μίλησα με τον πατέρα μου. Έκανα το ίδιο κι εγώ. Οι αναφορές στα κείμενα ενεργοποίησαν μνήμες του παρελθόντος. Κοίτα, επειδή ξέρεις πόσο σας ξέρει ο δάσκαλος, δεν είναι. Εσύ πήγες να πεις, δεν πρόλαβα να σου πω ότι μίλησα στον πατέρα μου. Ωραία. Να ξέρεις ότι αυτό δείχνει την ψυχολογία που είχες. Εσύ θεωρείς ότι μίλησες στον πατέρα σου, αλλά για να καταλάβεις πόσο τσόκαρο είσαι, τσόκαρο Σμύρνης εννοώ, τελικά ο πατέρας σου μίλησε περισσότερο. Ναι. Άρα έμαθες πιο πολλά εσύ στον πατέρα σου ή ο πατέρας σου σε σένα. Όχι. Νομίζω ότι είναι ισορροπημένη η λύση να πούμε με τον πατέρα μου. Βεβαίως. Για να μην πω, δεν πρόλαβα να σου πω πόσα μου έμαθε ο πατέρας μου. Ναι. Okay, τώρα πες το αυθόρμητα με τον σωστό τρόπο που κανονικά είναι για να σε προστατέψει. Δεν πρόλαβα να σου πω ότι μίλησα με τον πατέρα μου. Τέλεια. Έκανα το ίδιο κι εγώ. Οι αναφορές στα κείμενα ενεργοποίησαν μνήμες του παρελθόντος και έτσι κατάλαβα πόσο αγαπούσαν την Ελλάδα στη Γεωργία. Σε καταλαβαίνω απολύτως. Και τι όμορφο που επέλεξαν τη Γεωργία προς τιμή της Βασίλισσας. Αυτή την φράση, Ιωάννη, θα μπορούσε να την είχες πει στην Κυριακή εδώ και χρόνια, δεν είναι. Ναι, άμα ήξερα την Αμάρ. Και εγώ ήταν να καταλάβω αμέσως, μην ανησυχείς. Βέβαια, ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Αυτό, εμένα αυτό μου αρέσει, εσάς να είναι όλα αυθόρμητα, αυτόματα και εγώ ακόμα να κάνω πλεονασμούς μετά από δεκαετίες. Και να το διαβάζουμε σαν να το ξέραμε χρόνια. Ναι, αυτό. Μα έτσι μας φοβούνται οι Τούρκοι, καταλάβες. Σου λέει, το ξέραν και αυτό, ρε γαμώ το. Πάμε. Δεν μπορείς να φανταστείς για πόσα πράγματα μου μίλησε. Αστείευεσαι. Ο δικός μου δεν σταματούσε. Και πόση χαρά είχε. Δεν είναι πια δάκρυα, αλλά ζωοδόχος πηγή. Ναι, πόσο με νιώθεις. Δεν ήξερα πραγματικά πόσο βαθιές είναι οι χορδές του χρόνου. Πάντως διέσχισαν τους αιώνες. Δεν τα κατάφερε η λύθη. Ούτε η γενοκτονία. Αυτό δεν είναι αδιανόητο. Υπάρχει κι άλλο ακόμα. Τι άλλο? Δεν είμαστε πια μόνο αυτοί που ήρθαν από τη Ρωσία, αλλά οι συνεχιστές της αυτοκρατορίας της τραπεζούντας. Εδώ κανονικά πρέπει να πεις άντε γεια. Άνα γεια σου. Άνα έτσι. Να το πεις όλους τους φίλους. Και όταν εδώ βάλω Ρωσία επειδή μαζεύομαι και δεν λέω πρώην Σοβιετική Ένωση, εντάξει. Για να μην ευρεάσουμε.
Πόπο, δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Πάντως, δάσκαλοι, υπάρχει και άλλο ένα κοινό στα δάκρυα παιδιού και παππού. Ναι. Ότι σε παρασέρουν και κλαις και εσύ. Ναι, σωστά, γιατί είσαι το ανάποδο του Μωυσή. Η θάλασσα σου έρχεται από τις δύο πλευρές. Πάμε λοιπόν για τη φαντασία, που δεν φταίς εσύ η φαντασία. Λοιπόν, ποιος διαβάζει τη φαντασία και τα όρια της? Αν η φαντασία σου έχει όρια, δεν μπορείς να δεις την πραγματικότητα. Ενώ αυτή υπάρχει μπροστά σου εδώ και αιώνες, μάθε τουλάχιστον ότι οι τραπεζούντοι που πήγαν στη Μολδαβία και στη Βλαχία δεν έχασαν την ανθεκτικότητά τους και συνέχισαν να αντιστέκονται και να περιμένουν την κατάλληλη ώρα για να απελευθερώσουν τον ελληνισμό από το ζυγό της τουρκοκρατίας. Γι' αυτό μην ξαφνιάζεσαι για τη συμμετοχή αυτών των περιοχών στην ελληνική επανάσταση. Έτσι, μπράβο, ωραίος. Απλώς στην αρχή ήσουν λίγο αφινταλανδεύτηκες που θα σπάσεις τον στίχο, ενώ αυτή υπάρχει μπροστά σου, πρόσεξε, στο κόψτο μετά εδώ και αιώνες. Εντάξει. Ενώ αυτή υπάρχει αυτό το πράγμα, το σταματάς, μάθε τουλάχιστον ότι οι τραπεζούντοι. Γιατί αυτό που έχει σημασία εδώ είναι να κάνουμε το εξής. Εμένα δεν με πειράζει αν δεν ξέρετε ρούσους αυτοκράτορες απ' έξω και ανακατοτά, δεν μας πειράζει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτοί οι τραπεζούντοι πήγαν Μολδαβία και Βλαχία. Και εντελώς τυχαία, η Μολδαβία και η Βλαχία είναι από τις περιοχές που θα αρχίσουν την ελληνική επανάσταση. Άρα τώρα το πρώτο ερώτημα είναι να πείτε, ρε παιδιά, αυτοί καθόταν εκεί πέρα και περίμεναν να γίνει κάτι? Όχι μόνο δεν περίμεναν, αλλά συμμετείχαν ενεργά. Και αυτό είναι το απίστευτο. Άρα πάμε τώρα στο γενεαλογικό δέντρο. Εδώ κανονικά, άμα η Ιωάννη δεν έκανε σκολοτούμπες με αυτό το γενεαλογικό δέντρο και μετά με τη σημαία του Ιερού Λόχου, τότε δεν είναι ποντίκι. Μετά το μάθημα τα είδα, χορδές του χρόνου. Α, okay, ωραία. Λοιπόν, άρα ποιος διαβάζει? Δεν διαβάζει κάποιος που δεν διάβασε ακόμα? Για όσους δεν μπορούν να κατανοήσουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της αυτοκρατορίας της τραπεζούντας με την ίδρυση του Ιερού Λόχου, υπάρχει το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Κατακουνζινών. Διότι ο Ιωάννης έκτος ο Βυζαντινός αυτοκράτορας έχει στο δέντρο του τη Θεοδώρα, τη σύζυγο του Αλεξίου Τρίτου Μέγα Κομνηνού, αλλά και την Ελένη, τη σύζυγο του Δαβίδ Δεύτερου Μέγα Κομνηνού. Σε αυτό το δέντρο υπάρχει και ο Μιχαήλ Σαϊτάνογλου, είναι πρόγονος του Γεωργίου Κατακουνζινού, του διοικητή του Ιερού Λόχου. Και η σημαία του είχε τον αναγενόμενο Φίνικα με το βλέμμα στραμμένο σαν το μονοκέφαλο αετό. Άρα, στην αρχή θα μπορούσα να πούμε, εντάξει, παιδί μου, μπορεί οι τραπεζούντες να πήγαν εκεί πέρα. Αλλά αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό είναι ότι μπορούμε να βρούμε γενεαλογικό δέντρο και να δούμε όλη αυτή τη συνέχεια και ξαφνικά να ανακαλύψουμε, ακόμα και πριν από τον Ιψηλάντη, ο πρώτος διοικητής του Ιερού Λόχου λέγεται Γιώργιος Κατακουζινός. Και αυτός εδώ που συνδέεται με τον Ιωάννη τον Έκτο, μέσα στο ενδιάμεσο έχουμε βέβαια και τη Θεοδώρα και την Ελένη. Άρα όσοι πιστεύουν ότι αυτά είναι εντελώς θεωρητικά, είναι καλό να τα ψάξουν λίγο περισσότερο, άμα είναι θα στείλουμε κι άλλο υλικό. Αλλά είναι καλό να ξέρετε ότι υπάρχει μια συνέχεια η οποία δεν υποστηρίζεται μόνο γενικά από την χρονοστρατηγική, είναι ακόμα, επειδή το έλεγε και η Θεοδώρα με το αίμα, εδώ Θεοδώρα, άμα δεν βλέπεις τώρα εδώ το αίμα, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή είναι εντελώς μια συνέχεια, όπως το βλέπουμε, και αυτό μας επιτρέπει να πούμε ότι είμαστε στο σωστό πλαίσιο. Λοιπόν, πάμε για τον Ιωάννη και την Κυριακή. Τι, δεν έχετε μικρόφωνα? Δάσκαλε, ναι. Το εκ της κόνεώς μου αναγεννώμαι δεν έχει καμία σχέση με τις μαύρες τάχτες, στις χορδές του χρόνου. Όχι βέβαια, καμία σχέση όπως καταλαβαίνεις και καμία σχέση και με το φαινόμενο του Φίνικα. Okay. Και μόλις... να ξέρω ότι κοιτάζει αριστερά ή δεξιά, σίγουρα θα επτόπαιξαν κορώνα γράμματα. Και απλώς έτυχε να πέσει από την ποντιακή πλευρά. Ναι.
Μόλις διάβασα το κείμενο για τον ιερό λόγο. Έχω πάθει την πλάκα μου. Μα γιατί, αφού μας το είχε πει. Διότι νόμιζα ότι μιλούσε μεταφορικά. Δεν μπορούσες να το φανταστείς. Ούτε κατά διάνοια. Κι όμως, είναι η πραγματικότητα. Μα φαντάζεσαι τώρα αυτούς τους μαχητές που είναι συνεχιστές. Μάλλον, αυτό θέλει και με εμάς. Πώς αλλάζουν τα πράγματα όταν σκέφτεσαι με μονάδα τον αιώνα. Η χρονοστρατηγική μας βοηθάει. Αλλά δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα ήταν τόσο μεγάλη βοήθεια. Βλέπουμε διαφορετικά τη βαθιά ιστορία. Αλλά και τη συνέχεια της. Αυτό είναι δώρο για μας. Τεράστια γενοδορία. Απλώς πρέπει να μάθουμε να ανοίγουμε αυτό το δώρο. Αναλύσω. Αυτό έχει σχέση και με τις αντοχές. Και μην το νομίζετε ότι αυτό είναι θεωρητικό ή μεταφορικό. Όταν κάνετε ένα δώρο σε ένα μικρό παιδί και το έχετε πολύ καλά τυλιγμένο, μερικές φορές δεν μπορεί να το ανοίξει. Και το ανοίγετε εσείς. Άρα δεν πειράζει, άμα χρειαστεί θα το κάνουμε και αυτό. Πάμε λοιπόν για τη συμβολή του πόντου. Αθηνά και Φιλίμωνα. Αυτή η συνέχεια με έχει εντυπωσιάσει. Περίμενε, Αθηνά, γιατί αυτές τις μέρες μου κάνεις λίγο τη μουσίτσα και δεν μιλάς πολύ. Γιατί κρατιέσαι τόσο πολύ, Αθηνά, νομίζεις ότι σε έχω βάλει την πορεία? Εγώ νομίζω ήμουν λαλίστατη και το έραψα. Εσύ είσαι λαλίστατη. Αυτές τις μέρες, από τότε που μιλάμε πολύ πιο σοβαρά για τον πόντο και την αυτοκρατορία, θες να σου πάρω άλλη γλωσσοκοπάνα σαν τον Ιωάννη και να σου πω να αξιολογήσει έως 10 σε ποιο βαθμό είσαι στην ομιλία σου? Ιωάννη, βαθμό. Τώρα μην την αδικήσουμε, εντάξει. Δε. Είναι ακέραιος αριθμός. Εμέτερον είναι δάσκαλε, πρέπει να υποστηρίξει. Ναι, το ξέρω, αλλά βλέπω ότι είσαι πολύ μαζεμένη και πολύ σφιχτή και αναρωτιέμαι, μήπως είσαι περισσότερο χαρούμενη στο κείμενο παρά στην πραγματικότητα? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με βάλατε σε άλλες διάβλους, είχα στραβωμάρα, δηλαδή την άγνοιά μου, με βάλατε σε ψάξιμο, απλά δεν είμαι με το εργαλείο μου, δεν είμαι στο χώρο μου για να το ευχαριστηθώ όπως πρέπει. Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες μόνο να το χαρείς, θέλεις και απόλαυση. Ναι, βέβαια. Θέλω ακριβώς τη γωνία που είμαι με το παράθυρο συγκεκριμένο, αυτό την κουζίνα πίσω και τα λοιπά. Οκ, κατάλαβα. Ιωάννη, ξέρεις τι μας εξηγεί ότι περνάει μπροστά στο ζαχαροπλασίο και θα ήθελε να μπορεί να μπει μέσα. Ωραία, θα στο κάνω αυτό, θα στο γράψω, θα δεις. Απλώς δεν ήθελα να συγκάνω τεχνητά χαρούμενη, γιατί δεν σε ένιωθα έτσι και θέλω να είσαι χαρούμενη, τουλάχιστον όσο λέει το κείμενο. Άμα είσαι πιο χαρούμενη, θα το αναβαθμίσω, κάτι θα κάνω. Άρα για να διαβάσουμε λοιπόν με το Φιλίμωνα. Ο Φιλίμωνας είναι μια χαρά. Αυτή η συνέχεια με έχει εντυπωσιάσει. Ούτε εγώ το περίμενα. Ζει μέσα μας η συνέχεια χωρίς να το αντιληφθούμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Τι άλλο? Η συνεισφορά δεν είναι μόνο τοπική. Δηλαδή? Αυτό που βλέπω χάρη στα κείμενα είναι ότι δεν υπάρχει περιορισμό στον πόντο. Αυτή η ιστορία αφορά όλο τον ελληνισμό. Ενώ είναι σχεδόν άγνωστη. Είναι όμως η συμβολή του πόντου σε όλο τον ελληνισμό. Και εμείς που νομίζαμε ότι ήμασταν μόνο θύματα. Τελικά η Τουρκία βλέπει καλύτερα τη συνεισφορά της τραπεζούντας. Ήρθε η ώρα να το μάθουν και οι δικοί μας. Η φράση του Φιλίμωνα είναι μεγάλη σφαλιάρα, Άλεξ, Αθηνά. Τελικά η Τουρκία βλέπει καλύτερα τη συνεισφορά της τραπεζούντας. Ναι. Αυτό το έχουμε συχνά όταν παίζουμε στρατηγικά παίγνια. Είναι, κοιτάς μια θέση και μετά λες, ρε παιδί μου, πώς την βλέπει ο άλλος. Πηγαίνεις από την άλλη πλευρά, την βλέπεις και λες, πω, ευτυχώς που δεν έχω του άλλου. Εμείς όμως κοιτάζουμε μόνο από τη μια πλευρά, βλέπουμε ότι είναι τα μαύρα χάλια και άμα ρωτήσεις τον αντίπαλό σου, λες, ρε παιδί μου, εσύ θα ήθελες να ανταλλάξουμε? Σου λέει, όχι, μακάρι να μπορούσα να το ανταλλάξω τώρα. Και θα έλεγες, καλά, αφού εμείς είμαστε τα θύματα. Γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή τη φοβία. Απλώς πρέπει να το μάθουν και οι δικοί μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε στο 75. Η βαθύτερη σκοπή.
Άντε, πάμε. Ποιος διαβάζει? Αν δεν μπορούσε... Ναι. Εγώ άκουσα δύο, τώρα είστε μηδέν. Τι κάνετε? Αν δεν μπορούσες να φανταστείς τη συμβολή της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας στην Εθνική Επανάσταση, τι θα κάνεις τώρα που ξέρεις την αλήθεια για τη συνεισφορά του πόντου? Έλατε. Μήπως τώρα καταλαβαίνεις καλύτερα γιατί η Τουρκία ήθελε να απαλλαγεί από αυτό το σύμβολο που συνέχιζε να δρά ακόμα και μετά από αιώνες? Μήπως νιώθεις μέσα σου τους βαθύτερους σκοπούς της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου? Διότι τώρα ξέρεις ότι η Τουρκία δεν έπαψε να φοβάται την επαναφορά της μνήμης του Πόντου. Μπράβο, ρε Στέλλα, έτσι το διάβασες. Καλό αυτό. Έτσι, έτσι, μαχήτρια. Η ιδέα ποια είναι? Α, και επειδή δεν θέλω να μου κάνετε τοπικισμό και δεν θέλω ιδέες, βέβαια όταν εγώ εννοώ αυτοκρατορία Τραπεζούντας, εννοώ τον Πόντο, και μην μου πείτε μετά, μα εγώ είμαι από την Κερασούντα, από τη Σινόπη, από την Ινό κτλ. Αυτό το θεωρώ πακέτο. Εντάξει, μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί εντάξει, το αντέχω στην Κρήτη που ξέρω ότι υπάρχουν τέσσερις χώρες, αλλά όχι και αλλού. Πάμε στο 76, αναφορές στον Πόντο. Με όλα αυτά τα νέα δεδομένα του παρελθόντος, σωστό και αυτό, πάντως έχει αλλάξει το βλέμμα μου για τον Πόντο. Ή μάλλον κατάλαβα επιτέλους γιατί η Τουρκία φοβάται τόσο πολύ τις αναφορές στον Πόντο. Και ειδικά στην Τραπεζούντα. Ήταν πάντα ένα μυστήριο για μένα. Ποιο πράγμα? Η τόσο μεγάλη ενόχληση ότι υπάρχουν ακόμα σε εκείνη την περιοχή άνθρωποι που μιλούν ποντιακά. Φοβάται τη συνέχεια. Ακριβώς. Αλλά τώρα βλέπει ότι φοβάται να πει την αλήθεια. Γιατί συνέχεια είναι υπαρκτή. Δεν είναι μια φαντασίωση. Και δεν είναι μόνο κρυπτοχριστιανοί, όπως λένε μερικοί. Είναι πραγματικοί πόντοι. Που περιμένουν. Με επαναφορά μνήμης. Ωραία. Έτσι. Έτσι. Τώρα δεν κατεπιτρώ στο ρυθμό σας. Τώρα εντάξει, δεν κάνω παρατηρήσεις. Πάμε λοιπόν. Ο πολιτισμός του πόντου. Εδώ λοιπόν Αθηνάς έχω βάλει, να θυμάστε κάτι, βέβαια δεν ήξερα αν το ξέρεις, αλλά θέλω να το έχεις πει αυτό. Δεν το ήξερα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, από σήμερα θα το δεις. Και κανονικά να ξέρετε ότι ο πολιτισμός του Πόντου, που είναι αυτό το βιβλίο στο οποίο θα αναφερθούμε, έχει εκδοθεί και από τους αδελφούς Χεριακίδη, και άμα είναι... Καλά, συνήθως δεν στέλνω τέτοια links, αλλά άμα θέλετε να το πάρετε, θα είναι καλό, Βίκη, να θυμάσαι το link που έστειλα. Ωραία, εσείς διαβάζετε και η Βίκη θα το κάνει στο ενδιάμεσο. Πάμε Αθηνά και Φιλίμωνα. Με όλα αυτά τα στοιχεία θυμήθηκα κάτι. Τι θυμήθηκες? Το βιβλίο με τίτλο «Ο πολιτισμός του Πόντου». Δεν το γνωρίζω. Είναι μια παλιά υπόθεση του 1996. Μα ποιος το έγραψε? Ο Μεράσαν. Δεν το ξέρω. Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1961. Κατάλαβα. Και για ποιο πράγμα μιλά? Αυτός ανέδειξε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που μιλούν ποντιακά στην περιοχή του Πόντου. Πόσοι? Και 300.000. Παναγιά μου. Και ειδικά... Θα μου βάλεις Παναγία μου. Δεν τι μου έβαλε Παναγία μου, τώρα σου πω. Παναγία μου. Έλα. Και ειδικά στα 60 χωριά που βρίσκονται γύρω από την Τραπεζούντα. Γι' αυτό τον δίκασαν το 2002 λέγοντας ότι είχε παραβιάσει το άρθρο 8 του αντιτρομοκρατικού νόμου της Τουρκίας. Όμως, το 2003 καταργήθηκε αυτό το άρθρο και αθώθηκε. Αυτό είναι μόνο στην Τουρκία που μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για αποτελεσματικότητα κρατική. Ο άνθρωπος ο καημένος γράφει το βιβλίο το 1996. Το παίρνουν μπρέφα το 2002. Δηλαδή, μιλάμε νοητική υστέρηση. Το 2002 τον πάνε φυλακή γιατί παραβιάζει το άρθρο 8 και λένε ότι είναι γραπτή προπαγάνδα για τον διαμελισμό της Τουρκίας, ότι
αναδεικνύει ότι υπάρχουν χριστιανοί, ότι υπάρχουν Έλληνες και θέλει να μας καταστρέψει και είναι ύβρις εναντίον του Κεμάλ. Τα είπα όλα τώρα εδώ, εντάξει. Και μετά την επόμενη χρονιά η Τουρκία καταργεί τον νόμο με το άρθρο 8 και γι' αυτό αθωώθηκε. Δηλαδή, πραγματικά, ή σοβαρότητα η κρατική. Όταν έχετε προβλήματα με την Ελλάδα και λέτε ότι δεν είμαστε σοβαρό κράτος, αυτές τις αηδίες τουλάχιστον δεν τις κάνουμε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ζει, γίνεται και το 61, θα το δούμε και μετά νομίζω. Έχει στείλει το 78, έχει στείλει. Κυρία Βίκη, έχει στείλει και για τους αδελφούς Κυριακή, γιατί κάνουν πολλή δουλειά. Άρα γιατί να μην τους κάνουμε και διαφήμιση και δεν θυμάμαι τώρα τη μέση, αλλά δεν νομίζω να είναι και πολύ ακριβό. Αξίζει να το έχετε. Είναι γομάρι το βιβλίο, θα το δείτε. Λοιπόν, ποντιακής καταγωγής, στη γενική. Κυριακή Ιωάννης. Βλέπετε ότι τώρα, Κυριακή Ιωάννης, Αθηνά Φιλίμωνας, αρχίζετε να έχετε συνομιλίες έμεσες, που δεν το ξέρουμε, αλλά σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι το γνωρίζεστε όλοι. Θα το δούμε τώρα. Πάμε. Εμείς ένα βιβλίο που κάνουμε ανάλυση τώρα, χορδές του χρόνου. Πώς για ποιο λες, μωρέ, ποιο λες. Το επόμενο ή αυτό που έχεις διαβάσει. Ή αυτό που δεν γράφτηκε. Σωστά, θα ήταν καλό να κάνουμε ένα ή μάθημα για το επόμενο. Έτσι Ιωάννη, για να προλάβεις. Θα πάμε στο 15%. Πάμε λοιπόν, Κυριακή Ιωάννης. Έψαξα για αυτά που είπε η Αθηνά. Και τι βρήκες? Η γιαγιά του μιλούσε ποντιακά. Α, καλά. Τα ρωμαϊκά που λένε. Ακριβώς. Ωραία, αυτό εδώ για να μην νομίζετε ότι αυτά είναι σικέ, όπως καταλαβαίνετε αυτά τα λέμε πραγματικά. Αυτό υπάρχει σε συνέντευξη. Ο ίδιος το λέει. Ότι η γιαγιά του μιλούσε ποντιακά. Δεν είναι τυχαίο που το βάζουμε. Δεν λέει για τον παππού του, λέει για τη γιαγιά. Ωραία, πάμε. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που έκανε έρευνα για τους ποντιόφωνους. Ήθελε να μάθει. Τι να μάθει? Δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι είναι ποντιακά. Ήταν μόνο προφορική παράδοση. Δεν είχαν αλφάβητο. Όχι. Αυτό είναι το τεράστιο θέμα, να το ξέρετε. Υπάρχουν δυστυχώς πολλοί ποντιόφωνοι που ακόμα και τώρα δεν ξέρουν ότι μιλάνε, δηλαδή λένε ότι μιλάνε ρωμαϊκά και δεν ξέρουν ότι είναι ποντιακά και δεν ξέρουν ότι υπάρχει γραφή. Το ξέρετε, με το θέμα της γραφής έχουμε ένα θέμα τεχνικό στα ποντιακά, διότι τα έχουμε στα ελληνικά, βάζουμε και διακριτικά γράμματα, δηλαδή με διάφορες λεπτομέρειες. Στην Τουρκία, λόγω λατινικού αλφάβητου, το έκαναν μόνο με λατινικό και εκεί πέρα. Και βέβαια στη Ρωσία το έγραφαν στα ρώσικα. Δεν ξέρω, Κυριακή, αν έχεις διαβάσει ποτέ ποντιακά στα ρώσικα. Όχι, δάσκαλε. Όμως υπάρχουν. Να, είναι ποντιακή διάλεκτος στα ρώσικα, κυριλικά. Και υπάρχει το ανάλογο στα τουρκικά, άρα είναι πάνω κάτω στο φωνητικό κοντά, και βέβαια και στα ελληνικά. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν ποτέ μεταγενέστερα. Άρα έχουμε ανθρώπους που ήξεραν απλώς αυτή τη γλώσσα και δεν ξέρουν ποια ήταν η πηγή της. Και έχει μεγάλη σημασία, γιατί όταν το αναδεικνύουμε αυτό, είναι πάρα πολλοί που το χαίρονται. Και μου θυμίζει ακριβώς αυτά που μου έλεγε ο Αρμενάγκη τους Αρμένιους. Μου λέει, είναι μερικοί που ήξεραν τραγούδια αρμενικά, αλλά δεν ήξεραν σε ποια γλώσσα ήταν. Απίστευτο, με το σκεφτείτε. Άρα ήταν αρμενικής καταγωγής. Δεν έλεγαν ότι ήταν Αρμένοι για να μην διωχτούν, αλλά ήξεραν να παίξω τραγούδια, όπως το κάναμε και στο μάθημα Κυριακή, αλλά χωρίς να ξέρουν ποια γλώσσα είναι. Για να καταλάβει, η Κυριακή είναι ακριβώς όπως όταν κάποια μαθήτρια παίζει πάνω σε μπαλαλάικα χωρίς να διαβάζει νότες. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να γίνεται. Και γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να βοηθήσουμε και σε αυτό. Πάμε λοιπόν μετά, Ιωάννη. Και γι' αυτό το λόγο το πήγαν στο δικαστήριο. Φοβήθηκαν. Δεν με ξαφνιάζει πια.
με όλα όσα μάθαμε. Είπαν ότι η γραπτή του προπαγάνδα είχε σκοπό τον διαμελισμό της Τουρκίας. Αφού είναι ένα βάρβαρο συνοθήλευμα. Μόνο η αλλαγή νομοθεσίας τον έσωσε. Να είναι καλό ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είπαμε ότι ζει. Να ξέρετε ότι έχει πολύ πλάκα, γιατί σε κάποια φάση αυτός είχε κατηγορηθεί γιατί ήταν αριστερός. Τώρα αριστερός, φαντάζομαι αριστερός για έναν κεμαλιστή και έναν τζιχαντιστή, δεν ξέρω πια τι μπορεί να σημαίνει, αλλά τέλος πάντων, έγραψε αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος και να ξέρετε ότι αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή που δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε. Πολλοί αποφεύγουν από εκείνη την περίοδο να λένε ότι μιλάνε ρωμαϊκά. Και μερικοί μιλάνε στα τουρκικά και μόνο αφού τους τσιγλίσεις και επιμείνεις και μιλάς σε άλλοι, ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι μιλάνε και την άλλη. Και είναι λόγω αυτού του δικαστηρίου. Έτσι να το ξέρετε γι' αυτό. Και μ' αρέσει γιατί είναι, άμα το σκεφτείς, Ιωάννη, γεννήθηκε στην Τραπεζούντα, γεννήθηκε το 1961, εντάξει, είναι ακριβώς το 500 στρόγγυλο, και επειδή το έψαξα μετά, είδα ότι έχει γεννηθεί και 28 Μαΐου. Λέω, αφού δεν πέτυχε το 29 Μαΐου, παρεπιπτόντως, επειδή λέγεται ο Μέρ, άμα σκέφτεστε κάτι που έχει σχέση με τον Όμηρο, μην ξαφνιαστείτε. Ωραία. Θα πάμε λοιπόν στο 79. Εδώ είναι για να γελάστε κιόλας λίγο. Πάμε. Ποιος διαβάζει? Πού πήγατε, μόνος μου έμεινα? Βίκη, είμαι μόνος. Α, ούτε η Βίκη δεν είναι. Όχι, εδώ, δάσκαλε. Πριν χρόνια στο μοναστηράκι βρέθηκαν δύο κοπέλες με δύο φίλους σε ένα εστιατόριο κοντά στο πέρασμα του τρένου. Εκεί, την ώρα που μιλούσαν για το ταξίδι στον Πόντο, του πιο μεγάλου του ζήτησε αν τον ακολουθούσαν σε επόμενο ταξίδι. Αλλά η απάντησή τους τον ξάφνιασε. Όχι, δεν είναι «του ζήτησε», είναι «πού ζήτησε». Δεν έχει νόημα το «του ζήτησε». Ναι, δεν έχει νόημα. Ωραία. Επέστω όταν δεν έχει νόημα, ρε άνθρωπε. Του πιο μεγάλου που ζήτησε αν θα τον ακολουθούσαν σε επόμενο ταξίδι. Αλλά η απάντησή τους τον ξάφνιασε, ειδικά όταν διευκρίνησαν ότι θα πήγαιναν με τον άγνωστο. Δεν μπόρεσε να το συλλάβει, γιατί δεν ήξερε για τη διδασκαλία και άλλαξε θέμα. Όμως η απόφαση είχε πάρθει. Αυτό θυμήθηκε η Κυριακή. Ωραία. Τώρα φαντάζομαι ότι θέλετε να μάθετε σε ποιο εστιατόριο ή σας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Έχει σχέση με δίδυμους. Διόσκουρους. Ναι. Κοντά στο τρένο όμως. Όχι το πάνω, ναι. Το κάτω. Άμα τα ξέρεις καλά. Εσύ αμέσως, μόλις έχεις εστιατόρια, ταβέρνες σε τέτοια. Για να κανονίσω. Είπαμε στην αποστολή. Σωστά, σωστά. Ωραία, ωραία. Πάμε. Κανόνισε. Θα κανονίσουμε πιο μεγάλη αποστολή, θα δεις. Είχα κανονίσει παλιά ταξίδι στην Τραπεζούντα. Δεν υλοποιήθηκε, αλλά μπορώ να επανέλθω. Θα είναι καλό. Κάποιον θα βρούμε να έρθει μαζί μας. Πού θα πάει? Ωραία, τότε άμεσα μόλις το επιτρέψει ο κορονοϊός. Ναι, έχουμε και αυτό, ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε στο 680. Δεν ήθελαν ταξίδι, αλλά αποστολή, διότι ήταν το μόνο που είχε νόημα. Δεν ήξεραν ακόμα τι θα μάθαιναν στο μέλλον, αλλά η απόφασή τους ήταν υπόσχεση. Και όταν μετά από χρόνια αγώνων για το Ποντιακό και την αναγνώριση, έμαθαν για τη συνέχεια του Πόντου και για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, ήταν σαν να είχαν λάβει μια πιστοποίηση του μέλλοντος. Αλλά σε ποιον να το πούν και ποιος να τις πιστέψει. Οι χορδές του χρόνου είχαν αρχίσει το πλέξιμό τους. Ωραία. Μια χαρά το πες, Μαυρίνη. 81.
Τώρα κανονικά εδώ η Ιωάννη έχεις μιλήσει όχι με την αδελφή σου, αλλά με την ξαδέλφη σου τώρα, αυτή που είναι από την Ταμάρ. Σου έχει μιλήσει για κάποιο τραγούδι με Μπαγλαμά ή δεν σου τα είπε όλα? Τα βρίτσοβρία. Όχι, καμία σχέση. Α. Σε κορόιδεψαν, φιλαράκι. Την πάτησες πάλι. Καμία σχέση, καμία σχέση. Μιλάω για Μπαγλαμά, δεν μιλάω για Μπαλαλάικα. Όχι, όχι. Κράτα λίγο κακία, έτσι, μια δοσολογία. Με ξέρεις, Ρε λαρέ. Διώξε τον πόνο. Το τραγούδι είναι... Έσπασαν τον Μπαγλαμά. Το ξέρεις? Θα το ψάξεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, ποιος διαβάζει? Διώξε τον πόνο από τα παλιά για να γίνει ζωή του μέλλοντος, αφού μπορείς να γιατρέψεις τις πληγές της βαρβαρότητος με το έργο της δικαιοσύνης. Μην κοιτάς μόνο το παρελθόν, δες τη βαθιά ιστορία για να το εξηγήσεις, έτσι. Όχι, για να το εξηγήσεις. Έτσι θα πας. Καλά το πήγαινα εξ αρχής, δάσκαλε. Όχι, όχι. Μέχρι λίγο στην ιστορία. Μετά για να το εξηγήσεις το κανόνι. Για να το εξηγήσεις. Εδώ τελειώνεις. Είναι σαν εξηγήσεις. Πιο μπροστά. Είναι σαν να έχεις τελεία στο για να το εξηγήσεις. Τελεία. Έτσι θα πας. Α, δεν πας πιο μπροστά για να δημιουργήσεις το όραμα της απελευθέρωσης των κατεχομένων. Πιάσε λοιπόν το μουσικό όργανο που δεν ξέχασε τίποτα και άρχισε να πιστεύεις. Okay, ωραία. Εδώ βέβαια έχουμε βάλει μουσικό όργανο για να μπορεί να είναι και ποντιακή λύρα. Αλλά δεν κάνουμε αναφορά. Αλλά εντάξει, άμα βρήκετε Νταούλη Ιωάννη δεν πειράζει και αυτό το παίρνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα λίγο πιο τεχνικά. Η μνήμη της ποντιακής γλώσσας. Θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει πολλά στοιχεία και μάλιστα θεμελιακά της αυτοκρατορίας τραπεζούντας, αν δεν είχε γράψει τα ποντιακά ο Μιχαήλ Πανάρετος στις 20 σελίδες που εξηγούσαν τη γέννηση του 1204. Γεννήθηκε το 1320 και πέθανε το 1370. Όχι, όχι, το 1390 πέθανε. Ραδεύτες εσύ, η φαντασία, θα το διορθώσει σε λίγο. Συνέχισε εσύ, συνέχισε. Έπρεπε όμως να περιμένουμε τον Ιωταθήτα αιώνα για να βρεθεί στη βιβλιοθήκη της Βενετίας. Ρε, μαθητή. Δεν ήξερα, Λάτσαλε, ποια είναι, τι να πω. Το ένατο, ελπίζω να μην λες πάλι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο σαν τους άλλους. Okay. Okay. Και εγώ σ' αγαπώ, και εγώ. Και εγώ, δάσκαλε. Πάμε, χωρίς πάμε. Αυτό, πάλι. Όχι, όχι, συνεχίζεις. Χωρίς αυτό, μερικά ονόματα των μεγάλων Κομνηνών θα είχαν παραμείνει άγνωστα. Αυτό κι αν είναι απόδειξη της ύπαρξης της επαναφοράς της μνήμης. Έτσι, ακόμα κι αν μερικοί είχαν ξεχάσει την αυτοκρατορία, αυτή επανήλθε μέσω του θησαυρού του Βυσσαρίωνα. Ωραία, εδώ θέλει... Κυρία Κέτη, είναι όλα κατανοητά? Ναι, δάσκαλε, γιατί διάβασα. Α, διάβασες. Ωραία. Άρα, η βιβλιοθήκη της Βενετίας είναι η Μαρτσιάνα, όπου ξέρετε ότι έχει πάει ο δάσκαλος για τον διδακτορικό, για τον ερωτόκριτο. Μετά είναι ο ιστορικός, ο Ρώσος, ο Βασιλιέφ, ξεκαθάρισε ότι άμα δεν είχαμε αυτές τις 20 σελίδες, θα είχαμε μερικά ονόματα που θα ήταν άγνωστα. Γιατί μιλάμε για τον θησαυρό, και αυτό το διάβασες, και τι, για τον θησαυρό του Βυσσαρίωνα. Ναι. Ωραία. Άρα είδες ότι είναι αυτός που έφερε τα 500 πρώτα βιβλία για τη βιβλιοθήκη Μαρτσιάνα και μέσα σε αυτά ήταν και αυτό που είναι μικρό πολύ, αφού είναι 20 σελίδες, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί αυτός αποφάσισε να γράψει έως εκεί που το ενέπαινε βέβαια στη σχέση με την ηλικία του, την αρχή της δυναστείας και άμα δεν το είχαμε αυτό και μετά
άμα δεν το είχαμε ξανανακαλύψει και έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ο Φερμεγιάρα που το κάνει αυτό, δεν θα το εκδώσει, αλλά είναι αυτός που το βρίσκει στη βιβλιοθήκη και μετά θα εκδοθεί και από μεγάλους ερευνητές των ποντιακών μελετών, και γι' αυτό κανονικά πρέπει προς το τέλος να είναι γνωστό στον Ιωάννη. Δεν είναι, Ιωάννη? Ναι, ναι. Ωραία. Αυτά τα ξέρει ο μπαμπάς σου, φαντάζομαι. Με εντυπωσίασε με κάποια πράγματα που ήξερε πιο πολλά από όσα νόμιζα, αλλά όχι, όχι όλα αυτά, όχι. Καλά, εντάξει. Γιατί ο μπαμπάς της Κυριακής δεν ήξερε περισσότερα από όσα νόμιζε. Έτσι. Πάμε τώρα χωρίς πατάλη χρόνου. Βασιλική Κυριακή. Γιατί απάντησες τόσο απότομα? Είχε σκάσει με την πολυολογία του. Άλλωστε δεν μιλούσε τόσο για τον Πόντο, αλλά για τον εαυτό του. Το πρόσεξα κι εγώ. Μα πώς να μην το προσέξεις? Και πώς να εμπιστευτείς κάποιον που δεν νιώθει καν τους άλλους? Και ειδικά στα κατεχόμενα. Τέλος πάντων, το ξεκαθαρίσαμε το θέμα. Πιο ξεκάθαρο δεν γίνονταν. Μήπως το παράκανα? Όχι, όχι. Έτσι ξεμπερδέψαμε. Δεν υπήρχε λόγος να σπαταλήσουμε άλλο χρόνο. Αλλιώς θα μας το είχε πει. Ότι δεν ήταν το πρέπον. Δεν το είπε πάντως. Σωστά. Αλλά αυτή η συνάντηση θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας. Έτσι και έγινε, αυτό σκέφτηκε η Βασιλική. Αυτό δεν σκέφτηκες, Βασιλική? Ακριβώς. Ωραία. Το θυμάσαι και εσύ το στενάκι? Βέβαια. Όχι, να τα λέμε. Όχι, γιατί μετά θα ρωτάει ο Ιωάννης, θα πει εγώ δεν το ξέρω το στενάκι κτλ. Ωραία. Παράδειγμα του παρελθόντος. Άρα, τα αδέλφια. Πάντως, αδελφοί σου, πολύ καλή. Μπράβο. Είναι αλήθεια? Και βέβαια. Και γιατί δεν με ξαφνιάζει? Γιατί ξέρεις όλα τα πρόσωπα. Σωστά. Αλλά από τότε, ήδη. Δεν γινόταν κι αυτό. Δεν είχατε καμία δέσμευση? Καμία. Ούτε υπήρχε λόγος να συμβιβαστείτε? Ακόμα λιγότερο. Το ξέρω αυτό το εστιατόριο. Είναι γνωστό. Αλλά τώρα θα το βλέπω και αυτό διαφορετικά. Αν έχεις πίστη, όλα αλλάζουν. Αλλά πού να φανταστώ σε τέτοιο βαθμό? Μήπως θέλεις να μιλήσουμε για μαγειρική? Α, καλά. Το έχει ζήσει και αυτό. Τότε μη σπαταλάς άλλο χρόνο, μαΐδιες. Έχεις δίκιο. Το έχω καταλάβει πια. Ωραία. Και έχεις και παράδειγμα του παρελθόντος μας. Ωραία. Σαν να παίζετε το ρόλο σας. Όταν είναι γραμμένο πάνω σου. Είναι γραμμένο, οραμένο πάνω. Είναι ζωγραφισμένο πάνω στα ρούχα. Λέμε τώρα, αν έχεις ρούχο ζωγραφισμένο από δάσκαλο. Λοιπόν, okay, τώρα το πιάνουν το θέμα ο Φιλίμωνας και η Αθηνά. Αθηνά, επειδή θέλω να διασταυρώσω την ανθεκτικότητα του κειμένου. Αθηνά, μ' ακούς? Ακούω, ακούω. Το 2008 ήσουν ακόμα Αυστραλία? Όχι, όχι. Τέλη του 1999 ήρθα. Ωραία. Το 2008 δούλευες εκεί που δουλεύεις? Ναι, ναι. Τότε το κείμενο λέει την αλήθεια. Μία σταθερότητα την έχω, δάσκαλε. Ναι, ναι, το ξέρω. Αλλά γι' αυτό πρέπει να σου πω ότι λες εδώ μέσα δεν ήμουν και τόσο μακριά. Ναι, 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 ναι. Το έχω διαβάσει. Με εντυπωσίασε το κλείσιμο. Πάμε. Γιατί γελάς? Σκέφτηκα ότι όταν έγινε αυτό το συμβάν, δεν ήμουν και τόσο μακριά. Το έζησες κι εσύ? Όχι ακριβώς. Βέβαια θα είχες το θράσος να απαντήσεις κι εσύ με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα. Καλά ρε Φιλίμωνα, έτσι μιλάς στη φίλη σου? Πώς δεν μιλάω έτσι, όχι.
Ξέρω, ρε άνθρωπε, αφού πλάκα σου κάνει ο δάσκαλος, αφού εγώ το γράψα το κείμενο, εσύ φταίς τώρα. Λέω απλώς ότι έχει πλάκα να σε βάζω να το λες έτσι, ενώ δεν τις μιλάς έτσι, αλλά είναι αλήθεια το θράσος. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει ότι λες ψέματα. Ναι. Κάποιος άλλος σου έβαλε αυτά τα λόγια μέσα στο στόμα. Άντε, άντε, εντάξει, οκ, οκ. Πάμε μετά το σίγουρα. Δεν μασάς για τέτοια. Έλεγα μέσα μου, τι δύναμη είναι η πίστη. Έχεις δίκιο, τεράστια δύναμη. Αυτό βλέπω και τώρα. Δηλαδή, τι βλέπεις? Όλες αυτές οι γνώσεις μας έχουν ενισχύσει. Εννοείς και την πίστη μας. Δεν νιώθω πια μόνο πληγωμένη, αλλά και συνέχεια αυτού του έργου που απελευθερώνει. Αφορά όλους τους Έλληνες που θέλουν να ζήσουν ελεύθεροι. Ελεύθερη πρέπει να είναι και η ιστορία μας. Ωραία, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει αρκετά μαθήματα και μαζί και για θέματα πίστης, μην το πάρετε στραβά. Όταν εννοώ ότι ενισχύεται η πίστη, είναι, αν θέλετε, η διαφορά άλλο να είσαι μάρτυρας, άλλο να είσαι άγιος. Δηλαδή, μπορείς να είσαι το ίδιο πιστός, δεν αλλάζει την πίστη από μόνη του, αλλά μπορείς να είσαι πιστός που επειδή δεν αλλαξοπίστησε θα πεθάνει και μπορεί να είσαι πιστός που δεν αλλαξοπίστησε, αλλά επειδή οι συνθήκες είναι διαφορετικές γιατί έμαθε άλλα πράγματα, κατάφερε να πείσει άλλους. Εδώ αυτό είναι που ενισχύεται. Εντάξει? Δεν είναι η πίστη στο πιστεύω, εντάξει? Για να μην μπερδευτούμε. Ακόμα και αυτό όμως, δάσκαλε, ακόμα και αυτό, εγώ βλέπω την αυξομοίωση φορές. Ναι, ωραία. Εμένα, προσωπικά. Ναι, αλλά κατάλαβες ότι το λέω με τον θετικό τρόπο, ότι ο άλλος σου λέει, δεν είναι απλώς ότι θα μαρτυρήσουμε και μετά δεν θα μείνει τίποτα. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Με αυτή την έννοια λέω ότι ενισχύεται ο άλλος που το παλεύει και τα καταφέρει να κάνει κάτι, αλλά έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι ελεύθερη πρέπει να είναι η ιστορία μας, γιατί εμείς επειδή είμαστε λαός του χρόνου, δεν είναι το θέμα της απελευθέρωσης μόνο του χώρου. Πρέπει η ιστορία μας να είναι ελεύθερη για να λέει την αλήθεια χωρίς να υπάρχει λύση. Με αυτή την έννοια το γράφουμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κανονικά η κυρία Βίκη θα μου πει να βάλω καμία υπογραφή εδώ. Λοιπόν, το χάρηκα, ήσασταν πιο χαρούμενοι σήμερα. Χάρηκα που ήταν η συνέχεια της Δευτέρας. Τη Δευτέρα είδα ότι υπήρχε κάποια δυσκολία και εδώ σήμερα στην αρχή, αλλά τέλος πάντων. Άρα να το ξανασκεφτείτε αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε βέβαια αυτά που κάνουμε μαζί. Αλλά θέλω να σκεφτείτε ότι όσοι από εσάς είναι Έλληνες ποντιακής καταγωγής, πρέπει να είστε ακόμα πιο χαρούμενοι, όχι μόνο επειδή είστε, αλλά επειδή κάνατε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.